Λοιπόν, αθλητικά και μπασκετικά, όπως πρέπει, 30 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του παιχνιδιού του Ολυμπιακού με το Περιστέρι. Πάμε στον Παναγιώτη Κεφάλα για να περιγράψει τα τελευταία δευτερόλεπτα και να κάνει και το σχόλιο του βεβαίως για το παιχνίδι. Παναγιώτη, καλησπέρα. Ούτε Πέμπτη είναι, ούτε Παρασκευή είναι Δευτέρα. Ναι. Λοιπόν, διαδικαστικά τελευταία δευτερόλεπτα. Δεν ξέρω ο Ολυμπιακός αν θα εκδηλώσει επίθεση ή αν θα του μείνει στα χέρια η μπάλα. Όχι, θα εκδηλώσει επίθεση με τον καυτό walk-up σήμερα, αστοχή όμως. Τέλος πάντων, τελικό εδώ στο ΣΕΦ 87-74, νίκη του Ολυμπιακού απέναντι στο Περιστέρι του Γουίν με τον, όπως είπαμε, τον Μαγκόπακα κορυφαίο με 22 πόντους και 4 στα 6 τρίποντα, 14 στο Κάναν όσους και ο Πίτερς, 13 ο Γιαννούλης Λαρετζάκης για τους Ερυθρόλεπτους, οι οποίοι πήγανε στο 7-1 στην Στίγμαν Μπάσκετ Λίγκ, ενώ από την άλλη για τον Περιστέρι του Γουίν, το οποίο υποχώρησε στο 3-5 να αναμέτρησε που έκλεισε την 8η αγωνιστική. Τόμψον με 15 πόντους και 9 rebound κοντά στο WW και ο Williams με 12 έχοντας 4 στα 6 τρίποντα. Αξιοσημείωθηκε η εμφάνιση του Τζόι Ράγκλαντ, ο οποίος είχε 9 πόντους και 13 assist. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο το έλεγχε απόλυτα ο Ολυμπιακός. Όποτε ήθελε, δηλαδή πατούσε τον γκάζι, είχε τον έλεγχο όποτε ήθελε, λοιπόν πατώντας τον γκάζι και παίρνοντας διαφορές που έφτασαν ακόμη μέχρι και στο συν 19. Εκεί που χαλάρωνε τον Περιστέρι Πηγούν έδειχνε την ποιότητά του, γιατί έχει καλούς σιτέρ όπως είναι ο Κένι Γουίλιαμς, όπως είπαμε, ή ο Τζοϊ Ράγκλαντ ακόμη. Έδειξε και δύναμη στη ρακέτα με τον Τόμψον, ωστόσο διαφορά δεν έπεσε κάτω από τους 8 με 9 πόντους. Ένα εύκολο βράδυ, ένα άνετο βράδυ για τον Ολυμπιακό εδώ στο ΣΕΦ, με πάλι πολύ καλό ποσοστό έξω από τα 6.75. Συνεχίζει από το μάτι της Παρασκευής απέναντι στην Ζαλγίρης, είχε 15 τρίποντα, σήμερα και 11 στα 26. Γενικά δείχνει σε πολύ καλή κατάσταση η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Είπαμε χωρίς Williams Ghost, τον τραυματία Williams Ghost, με έναν walk-up να συνεχίζει αρκετά καλά. Το Μιλουτίνοφ σιγά σιγά να βρίσκει τα πατήματά του, δεν έθελξε με την παρουσία του, ωστόσο στα 18 λεπτά που αγωνίστηκε είχε νέα πόντους, δείχνοντας και εκείνος ότι ύστερα από τον καιρό που έμεινε εκτός χρειάζεται λίγο χρόνο για να βρει τον ρυθμό του. Όπως είπαμε, εύκολη νίκη για τους Ερυθρόλευκους, την Πέμπτη πλέον είναι τα πολύ δύσκολα και εφόσον ξεπέρασαν τους πρίκυπες της Δυτικής Όχθης, τώρα έχουν τους πρίκυπες στο Μονακό, του Mike James και του Σάσα Μπράντοβιτς, του Κέμπα Βόκερ και του Τζόρνταν Λόιντ. Αυτά λοιπόν από το ΣΕΦ. Έπεσε και η αυλαία και τυπικά της 8ης αγωνιστικής της Stigman Basket League με τον Ολυμπιακό να νικά 87-74 το Περιστέρι. Πολύ ωραία. Παναγιώτη, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Κεφαλά. 87-74 λοιπόν η νίκη για τον Ολυμπιακό. Όχι παιδιά, μετά τη φωταγώση του δέντρου στο Σύνταγμα δεν μπαίνουμε στράτο Τζο. Με στράτο Τζο, λοιπόν, κάντε λίγο υπομονή. Ναι, παιδιά, τι κοντοζυγώνει η ώρα. Έρχονται οι μέρες. Ναι. Εδώ, Παρασκευή. Δηλαδή, ναι. Αν στολίζουν το δέντρο το Σεπτέμβριο, βάζουμε στράτο εμείς το Σεπτέμβριο. Ναι. Εμείς κανονικά στην ώρα μας, τη μέρα μας. Όπως πρέπει. Εν τω μεταξύ, διάβασα ότι φωταγωγήσανε με το δέντρο στο Σύνταγμα και το ανάψανε και το στολίσανε και πήγαν και του κλέψαν τα στολίδια. Στην Κλαθμόνος. Στην Κλαθμόνος έγινε αυτό. Ναι. Συγγνώμη. Τα τζούρνε ψάχνουν. Όπου φτάνανε με τα χέρια, λέει. Mm-hmm. Όπου έφτανε το χέρι να αρπάξει, αρπάξανε. Αυτή είναι η πρώτη, τώρα ξέρεις. Το θέμα είναι να μην γίνει αρχή. Θα το δούνε τώρα μετά οι δεύτεροι, θα πούνε. Καλά, εδώ δεν φυλάει καν. Φέρε και μια σκάλα. Ναι. Θα πάρουμε και τα υπόλοιπα. Τώρα δεν αφιλάνε πια που. Ακόμα πολύ τα. Τι θα φυλάνε. Θα γίνει δεντροφυλακτή. Είναι η δεύτερη καλύτερη δουλειά μετά το στρίφτη του Snoop Dogg που του στρίβε τα τσιγάρα. Ωραία δουλειά είναι το δεντροφυλακτή. Μ' αρέσει. Στρατό έχει καλύτερε. Καλά, σε τι τη οδικό φτηνό. Αυτό σου λέω. Ναι. Αυτό σου λέω. Και χειριστή ταχυπλού. Και καντιλά ναύτη. Στο Λεκαβιτό. Έχει καλύτερε. Όπω και να το κάνουμε. Έχει καλύτερε. Μεγάλη θέση τώρα. Εντάξει. Ας βάλουμε ένα περιπολί από το ένα δέντρο στο άλλο. Κάνουμε μόνο σύνταγμα. Ναι. Θα τα πάρουν όλα στο ενδιάμεσο. Ρε παιδί μου, θα είναι ένα εδώ περιπολάρχη στο Σύνταγμα, γιατί το Σύνταγμα είναι περιπολάρχη. Θα πρέπει να έχει από αυτά, ξέρει πώ βάζουν στι πόρτε τα κάτι, πώ το λένε, τύπου καλό. Μια κλωστή, ρε παιδί, καλά, ναι. Την έχει δεμένη, α πούμε. Με κουδουνάκια. Ναι, με κουδουνάκι. Για να ακούσουμε άμα κλέβουμε. Ναι. Τέλο πάντων, εν πάση περιπτώσει. Να τα δούμε τώρα. Τι τα κάνανε το μεταξύ, τα πήραν τα στολίδια από την Λαφόνο για να τα κάνουν τι. Ξέρω εγώ, να τα βάλουν στο δέντρο του. Γιατί γελάτε, ρε παιδιά. Μια παύση στιγμία ήταν. Κατάλαβα. Ναι, ναι. Εντάξει. Συγγνώμη που γελάσαμε κιόλα. Μπορεί κάπω να ακούστηκε αυτό. Βάλτε τα στη φάτνη σα. Πιο ωραίο ακούγεται αυτό. Βεβαίω. Πολύ ωραίο τώρα. Λοιπόν.
Τελειώσει το παιχνίδι. Το μεταξύ έχουμε και άλλα πράγματα σε εξέλιξη. Δεν είναι μόνο. Δεν ήταν μόνο το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Καταρχάς έχουμε παιχνίδια. Ξεκινήσουμε από αυτά για να προχωρήσουμε μετά. Έχουμε ένα Fulham Wolves το οποίο έχει ξεκινήσει με γκολ 1-0 στο 9. Έχουμε ένα Bologna Torino χωρίς σκόρ στο 23. Έχουμε Girona Athletic, σημαντικό παιχνίδι. Το οποίο το βλέπουμε κιόλας. Είμαστε στο 1 λεπτό εδώ χωρίς σκορ. Η Girona η οποία θα παλέψει να μείνει κοντά στην κορυφή. Έχουμε ένα Sporting Eldense 1-0 στο 7. Ανζέκα N χωρίς σκορ στο 24. Και δύο παιχνίδια μπασκετικά, για όσους ενδιαφέρεστε. Ένα για το γερμανικό πρωτάθλημα Mitteldeutscher Würzburg 49-55 στα μέσα της τρίτης περίοδου. Και στο ίδιο περίπου χρονικό σημείο για την ABA League Partizan Borac 66-31. Ξέρετε, τα παρακολουθούμε όλα. Τα παρακολουθούμε όλα τα αθλητικά τεκτενόμενα. Όπως φυσικά και τη μεγάλη κίνηση Κριστιάνο Ρονάλντο. Έτσι. Ο οποίος στο παιχνίδι Αλνάστρ Περσέπολης. Πάντα μου αρέσει να σημειώνω ότι είναι Περσέπολης. Είναι η ρεβάνς στο αγώνα που έγινε στο Ιράν. Ναι. Για το Ασιατικό Champions League. Ναι. Που είχαμε συζητήσει εδώ πέρα ότι στον Κριστιάνο και στους υπόλοιπους παίχτες της Αλνάστρ είχαν δώσει ειδικές κάρτες SIM για να μπορούν να μπαίνουν στο social media. Δεν είναι ρεβάνς αυτού του αγώνα. Σωστά. Ναι. Σωστά. Λοιπόν, ο Κριστιάνο στο δεύτερο λεπτό του παιχνιδιού έπεσε στην περιοχή. Ο διαιτητής έδωσε πέναλτι. Ναι. Αλλά ο άλλος Ντέμις Νικολαίδης, έτσι στον περίφημο τελικό, θυμάστε τη ΣΑΕΚ με τον Απόλλων Αθηνών, που σχήληξε 7-0 βέβαια. Ναι, εντάξει, αλλά okay, δεν έχει να λέει αυτό. Λοιπόν, σηκώθηκε ο Κριστιάνο και είπε: Όχι, δεν θέλουμε ούτε βάρ, που δεν ξέρουμε αν έχετε βάρ. Ναι. Δεν θέλουμε ούτε βάρ, ούτε τίποτα. Και αν υπάρχει, μην το. Κλείστε το. Ναι. Πατήστε το off. Ναι, ναι, ναι. Πατήστε, μην πει ο βαρίστας, όχι είναι πέναλτι. Ναι, εγώ σου λέω: Δεν είναι. Όχι, κλείστε την παλαντέζα. Ναι. Κάτι, ρε παιδί μου. Όχι, δεν είναι πέναλτι. Δεν χρειάζεται να το δει κανένα. Μπράβο, μιλάω. Κριστιάνο speaking. Μπράβο του. Και δεν είναι πέναλτι. Δεν χρειάζεται να το δούμε. Μετά από 24 χρόνια παίζει παρατόδαμε κι αυτό. Τρομερό. Δηλαδή μετά από τόσα πέναλτι που έχει κερδίσει, τα περισσότερα λέω εγώ ότι ήταν, αλλά υπήρχαν και κάποια που δεν θα ήταν, ρε παιδί μου. Στατιστικά να το πάρεις. Υπήρχαν και κάποια που μπορεί να το χτύπησε κεραυνός. Μπορεί να το χτύπησε κάποια δύναμη από το υπερπέραν. Όχι αμυντικός τέλος πάντων. Στατιστικά, ρε εσύ, στατιστικά. Όλοι όσοι. Μιλάμε τώρα για ένα μέσο, ένα αμυντικό όχι, που παίρνει ένα πέναλτι. Και όλα επιθετικοί. Ναι, ναι. Στατιστικά όλοι έχουν πάρει πέναλτι που δεν ήταν και το ξέρουν ότι έχουν πάρει πέναλτι. Σκορ τελικό μάθαμε. Σκορ τελικό στο Αλνάστρ Περσέπολης. Στο Αλνάστρ Περσέπολης. 0-0. Τελικό. Αυτό του δίνει μεγαλύτερη αξία. Ναι, 0-0 τελείωσε. Του δίνει μεγαλύτερη αξία. Ήταν για όμιλο βέβαια. Για όμιλο, για όμιλο. Ο δεύτερο γύρο με το όμιλο. Είχε πέσει τον Ρονάλντο, ναι, αλλά ναι, Τάκη μου έχασε το στοίχημα και έδωσε την ηθική σου. Η ψυχή σου αυτή τη στιγμή είναι πλούσια. Η ψυχή σου. Η τσέπη σου είναι άδεια, αλλά η ψυχή σου είναι πλούσια. Όχι, δίνει μεγαλύτερη αξία αυτό το γίνηση. Ότι έγινε σε ένα παιχνίδι που δεν ήταν 3-0 το σκόρ να πει ότι το έκανε. Το έκανε στην αρχή, στο 0-0, τέλο πάντων. Ναι, ωραία. Μπράβο, τίμιο. Ναι, αλλά κρατήσαμε το 0-0. Ναι. Είχαμε κερδίσει και στην Περσέπολη. Θυμάμαι. Όχι, λέω γενικά στο σακούλι, βάλα, είχαμε βάλει. Δεν είναι ότι. Ναι, συγγνώμη, στο τελικό με τον Ιωνικό ήταν, όχι με τον Απόλλων, ναι. Έχετε δίκιο. Με τον Ιωνικό ήταν, ναι. Στο ΑΕΚ Ιωνικός. Ναι. Σωστά. Που εκεί δεν ήταν περιπτωσμένο, δεν είχε βάλει γκολ που. Δεν είχε βάλει γκολ με το χέρι το οποίο το μετρήσανε εκεί, που δεν ήταν. Fair play, τόσο για fair play, περίπτωση fair play. Συζητάμε. Λοιπόν, ναι, παιδιά, τον έχω από τον ένταμο του Πιτσιρικά. Συζητήσαμε με τον Πιτσιρικά για τον Ετσεβερή που έριξε το τρίμπαλο στο παιχνίδι K17 Βραζιλίας Αργεντινής. Εν τω μεταξύ, το αστείο τώρα είναι. Ποιο είναι το μεγάλο αστείο? Ότι ο αστέρας, ο επόμενος αστέρας της Αργεντινής λέγεται Ετσεβερή, που έχει το ίδιο όνομα με τον Μάρκο Ετσεβερή, τον περίφημο επίθετο μάλλον, με τον περίφημο Βολιβιανό, και λόγω του Ετσεβερή του original που έχουν δώσει το προσωνύμιο Διαμπλήτο, γιατί ο Ετσεβερή ήταν ο Διάμπλο, οπότε αυτό είναι Διαμπλήτο. Και το αστείο Παύλο Οξυμωρό είναι το αντίστοιχο Βραζιλιάνο υπερπεκταρά, με το όνομά του ένα μικρό τρεπάτο, το λένε Μεσίνιο. Α, μάλιστα. Πώ Μεσίνιο, ρε φίλε, δηλαδή πες το ξέρω εγώ Πελίνιο. Ξέρω εγώ, πείτε το κάτι, Ροναλντίνιο Ίνιο. Πελίνιο. Ναι, ξέρω εγώ. Πε τον Ζουβανίνιο. Ναι. Α πούμε. Πε τον Σεμπίνιο. Γκρίνιο. Κάτι. Από το Σεμπά. Ναι, Σεμπίνιο. Σεμπίνιο. Ναι. Σεμπαίνιο. Ναι.
Ναι, είναι όμιλος. Είναι όμιλος. Είναι όμιλος, Τάκη, το ξέρω. Περνάμε, Τάκαρε. Ως Αλνάς, περνάμε. Α, στην Περσεπολή. Γενικά είμαστε, περνάμε. Έχουμε κανένα άγχος. Όχι, εντάξει, μια χαρά είμαστε. Μια χαρά είμαστε. Κάναμε για καλό στην ψυχή μας. Ναι. Πολύ καλά. Το Τζόρτζεβιτς, παιδιά, δεν ξέρω αν θα το ρωτάγανε. Όλοι έχουν, και ο Τζόρτζεβιτς έχει πάρει αρκετά πέναλτι και έχει εκτελέσει αρκετά πέναλτι. Φαντάζομαι το λέτε, γιατί υπάρχει. Είχαμε το περίφημο μικρό μπιφ-σήμα που μάλλον όχι μπιφ, μπορεί να εξελιχθεί σε μπιφ. Ναι. Θα το δούμε. Νομίζω ότι ο Καστίγιο έχει μπιφ με όλο τον κόσμο πια. Είναι αλήθεια. Όπου δηλαδή είναι σταθεί αλήθεια. Και όπου βρεθεί, βγάζει μια πίκρα. Βγάζει μια πίκρα προς όλους. Το κάνει προς παλιούς συμπαίχτες, προς παλιούς αντιπάλους, προς όλο τον κόσμο βγάζει μια πίκρα. Τι ξέρω γιατί. Μπορεί να μην του πει πράγματα καλά όπως τα σχεδίαζε στο μυαλό του τότε που έφυγε, πήγε στην Ουκρανία, Σαχτάρ, αυτά. Δεν την πολύ πάλεψε μετά, έκανε κάποιους δανεισμούς, κάποια αυτά. Γενικά δεν έβγαλε λεφτά, αλλά δεν ευχαριστήθηκε την μπάλα από αυτήν την αποστολή. Αυτό νομίζω. Νομίζω ότι όλη η ιστορία του Καστίγιο. Έτσι το καταλαβαίνω τουλάχιστον και νομίζω ότι και εσύ έτσι το καταλαβαίνεις και όλοι το έχουμε καταλάβει. Είναι ότι από το 7 που έφυγε από τον Ολυμπιακό, δηλαδή στα 23 του, δεν ήθελε να φύγει. Ναι. Αλλά με τα λεφτά που δίνει ο κύριος Αχμέτοφ. Ναι. Κάπως ναι, επιέστη κάπως να φύγει. Οπωσδήποτε ότι επιέστη. Αλλά θέλω να πω, δεν είχαν τόσο σημασία και το καταλαβαίναμε από τότε τα λεφτά που θα έπαιρνε αυτό. Τα χρησιμοποίησε βέβαια μετά για άλλους λόγους, για να σπάσει το συμβόλαιο του, για να φύγει να πάει. Ήταν 23, δηλαδή πλήρωνε μετά. Ναι. Όμως όταν ήταν η φάση που ο Αχμέτοφ μετά το περίφημο παιχνίδι της Σαχτάρ με τον Ολυμπιακό, θυμάστε, έδωσε τα 15 εκατομμύρια ευρώ για να τον πάρει, ο Καστίγιο δεν ήθελε να φύγει. Και αυτό δεν είχε κάνει με το ότι ο Καστίγιο είπε ναι, επειδή για παράδειγμα ξέρω εγώ του δίνει 2,5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Ο Καστίγιο δεν ήθελε να φύγει. Δεν του άρεσε η ιδέα, αλλιώς είχε ονειρευτεί το μέλλον του. Ναι. Δεν είμαι ότι το είχε ονειρευτεί και καλά στον Ολυμπιακό μέχρι το τέλος της καριέρας, αλλά ενδεχομένως το είχε ονειρευτεί σε μια ευρωπαϊκή ομάδα άλλη. Ενδεχομένως. Ναι. Δεν το είχε ονειρευτεί στην παγωμένη Ουκρανία. Ναι. Ναι. Και δεν του βγήκε καθόλου. Καθόλου, μα καθόλου. Εμένα δεν μου έκανε τόσο πολύ. Μου έκανε εντύπωση τα πράγματα που είπε ο Καστίγιο τον Τζόρτζεβιτς. Ναι. Μου έκανε επίσης πολύ εντύπωση ότι συμπλήρωσε ο Κωστάκης ο Μεδρινός πράγματα. Αυτό θέλω να πω. Ναι. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, είπε ο. Τέλος πάντων, για να πούμε για όσους δεν έχουν ακούσει τι έχει γίνει, έδωσε ο Τζόρτζεβιτς μία συνέντευξη. Στους Μπεταράδες. Ναι, ναι. Από εκεί ξεκίνησε η ιστορία και τον ρωτήσα εγώ για τις κλίκες στον Ολυμπιακό και λέει: δεν μπορείς να κάνεις παρέα με όλους τους παίχτες ένα ρόστερ. Και υπήρχε Latin Lobby. Mm-hmm. Και όταν δεν πήγαινε καλά η ομάδα, πως τον είχε έρθει, λέει, ξέρω εγώ, ο Γιωβάνη και είναι λογικό ο Λουτσιάνο και ο Καστίγιο να τον βοηθάνε γιατί είναι συμπατριώτες, ξέρω εγώ, γιατί μιλάνε τη γλώσσα, ναι. Latin κτλ. Και όταν λέει: πάει η ομάδα καλά, είναι όλα καλά. Όταν όμως δεν πάει καλά, αρχίζουν και λειτουργούν τα lobby και βγαίνουν τα φίδια, έτσι όπως είπε, και δημιουργούνται. Πώς το λένε. Άσχημες καταστάσεις, τέλος πάντων. Προβλήματα. Ναι. Ναι, λοιπόν. Και μετά τον ρωτήσανε για παίχτες που φόρεσαν το Ολυμπιακό, αλλά δεν έπαιξαν ποτέ καλά. Και τέλος πάντων και παίχτες που παίζαν στη θέση του και καλά. Και τον ρωτήσανε μετά, σας πήρε ο Καστίγιο τηλέφωνο και. Γελάσανε, απαντήσαν αρνητικά. Και έτσι έγινε η ιστορία. Για να βγει ο Καστίγιο και να πει. Ότι Τζόρτζεβιτς είχαμε πολύ καλή ομάδα, παίρναμε πέναλτι, αλλά το θέμα είναι ότι τα εκτελούσες εσύ γιατί θέλεις να φαίνεται στο τέλος της χρονιάς ότι είχες βάλει 17 γκολ. Mm-hmm. Και ότι αν δεν είχες τα πέναλτι θα είχες βάλει 5-6 γκολ. Αυτά είπε λίγο πολύ. Είπε αρκετά πράγματα. Πολλά είπε, ναι. Ο Καστίγιο. Ότι είχε δει ο Ριβάλτο και δεν τον άφησε να εκτελεί, ας πούμε, τα πέναλτι. Ναι. Δεν τον άφησε να εκτελεί τα πέναλτι γιατί, πώς το λένε, ήθελες να είσαι ο καλύτερος, ότι εγώ σε καταλαβαίνω, ότι ήσουν απεκταράς, απλώς εγώ λέω αλήθειες. Mm-hmm. Και γελάς ψεύτικα και είσαι υποκριτής και εγώ δεν είμαι. Ναι. Λίγο πολύ. Αυτά είπε ο Καστίγιο. Μπορείτε να μπείτε να διαβάσετε γιατί είπε αρκετά. Εκεί λοιπόν, όντως, όπως λες, πετάγεται και ο Κωστάκης ο Μεδρινός. Mm-hmm. Μην το λέμε Κωστάκη, αλλά Κωστάκης. Έτσι το μάθαμε. Έτσι μια ζωή, το μάθαμε, δηλαδή, ναι. Νομίζω και στα 70 του θα είναι. Με αγάπη το λέμε. Ο Κωστάκης, ναι. Ο Μεδρινός. Δεν το λέμε υποτιμητικά. Και υπερθεμάτισε, ναι. Σε αυτά που είπε ο Καστίγιο, λέγοντας ότι ο Τζόλε μας μπει την ψυχολογία όλα τα χρόνια, ότι δεν βοήθησε κανέναν, ότι μας έλεγε συνεχώς δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, ότι όλοι λέγανε. Καλή κουβέντα, αλλά αυτό θέλει μια ζωή να σε αυτόνει. Λέει: κοιτάξτε, λέει, εγώ λέει, δεν κάνω σύγκριση προφανώς με τον Τζόλε, δεν τον φτάνω στο μικρό του δαχτυλάκι, λέει, ποδοσφαιρικά. Αλλά λέει: στα 20 χρόνια που έπαιξα ποδόσφαιρο ήταν ό,τι χειρότερο έχω ζήσει. Νέρι, έζησα από κοντά τις στιές που σου κάνα και σε ρουφιάνευαν και σου παιχταρά και ξεπέρασε ό,τι εμπόδιο σου έβαζε και ότι ο κόσμος δεν ξέρει τι χαρακτήρα είναι ο Τζόλε. Και όσοι τα ζήσαμε ξέρουν και ελπίζω να μην μιλήσουν. Και ελπίζω, συγγνώμη, να μιλήσουν κι άλλοι και να μην φοβηθούν. Mm-hmm. Τρομερά πράγματα.
Μέχρι τι να πούμε. Καταγράφονται όλα αυτά. Περιμένουμε να μιλήσουν και άλλοι και να πούνε αν είναι έτσι ή είναι διαφορετικά. Προφανώς. Προφανώς. Ναι, ρε παιδιά, ο Καραγκούνης τώρα. Εντάξει, ο Γιαννακόπουλος. Τώρα, αν θέλω να ψάξουμε τώρα βουτυχτές, θα βρούμε. Εγώ από το εξωτερικό πάντα ξέρω. Στο μυαλό μου έρχεται πάντα πρώτο στο Τζιλαρντίνο για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω, έχω τον Τζιλαρντίνο. Ο Τζιλαρντίνο ήταν μέγας βουτυχτής. Τώρα είναι... που λες για Καραγκούνη, είδες Καραγκούνη στο All Star Game. Ναι, ναι. Εντάξει, ρε, εσύ. Είναι λατρεία. Τρέλα. Είναι λατρεία. Είναι τρέλα. Καταρχάς είναι το ίδιο στεγνός όπως ήταν και όταν έπαιζε μπάλα. Ξεκινάμε από εκεί. Ναι. Είναι τρομερό αυτό. Ναι. Τον είχα δει και από κοντά πριν από ξέρω εγώ 2 χρόνια τότε, λίγο πριν το Europe. Κοντά και μου έκανε τρομερή εντύπωση αυτό. Ότι ήταν και ο Μπασινάς και άλλοι. Ότι είναι στεγνή, ρε παιδί μου. Είναι αθλητές ακόμα. Ναι. Και μπήκε μέσα και ξέρεις, έβαλε τον γκολ με το απευθείας φάουλ και πήγε να κάνει και μια λόμπα από τα 40 μέτρα να βάλει γκολ. Δηλαδή το ζει πραγματικά σαν να είναι 20 χρονών. Ναι. Δεν έχω ξαναδεί άνθρωπο με τη δική του τρέλα για την μπάλα, ομολογώ. Κανέναν. Ποτέ. Δηλαδή η χαρά του που βάλε τον γκολ και πήγε και του αγκάλιαζε όλους είναι του παιδιού στην Αλάνα που βάζει ένα ωραίο γκολ και. Μπράβο, τι να πω. Μακάρι ο καθένας στη δουλειά του, για τη δουλειά του να έχει την ίδια αγάπη που έχει ο Καραγκούνης για την μπάλα. Ακόμα και τώρα. Αυτό που είπες, έχει αγάπη για την μπάλα την οποία την έβλεπες με τον ίδιο τρόπο γραμμένη στο πρόσωπο ναι. από τον Απόλλωνα ναι. μέχρι τώρα. Ναι. Αυτό ακριβώς. Συμφωνώ. Είναι. Και νομίζω οι γκριμάτσες στο μάτς με τη Γερμανία δεν ήτανε. Ναι. Που έχει αλλάξει 30 γκριμάτσες μέσα σε 5 δευτερόλεπτα που, για ένα πέναλτι που, ναι. που δεν έχει πάρει. Ναι. Έχει αλλάξει 30, δηλαδή έχει περάσει το πρόσωπό του όλη η γκάμα. Της στεναχώριας, αγανάκτησης, απογοήτευσης, αδικίας. Όλο. Δηλαδή είναι χαρακτηριστική. Πώς έπεσε κάτι ταινίες που φοράνε κάτι, ξέρω εγώ, ψηφιακές μάσκες και ξαφνικά χαλάνε και αρχίζουν και δείχνουν διάφορες εκφράσεις ταυτόχρονα. Τις έκανε όλες μαζί. Ναι. Αυτό και. Λόγω στην ολική επαναφορά, πια ήταν που χάλασε η μάσκα και που έδειχνε άλλο πρόσωπο και ξαφνικά χαλάει η μάσκα ψηφιακή και αρχίζει και δείχνει άλλα πρόσωπα ταυτόχρονα. Αυτό ήταν ο Καραγκούνης εκείνο το μάτς. Και επίσης πολλές γκριμάτσες και πίκρα στον ημιτελικό. Που πήρε την κάρτα, λες. Που παίρνει την κάρτα 2004, και ναι. ξέρει ότι δεν θα παίξει το τελικό και ναι. είναι και είναι γυαλί. Κάθεται και το σκέφτεται τώρα. 0-0 το μάτσε το μεταξύ. Ακόμα, αλλά το σκέφτεται ήδη και του έχει γυρίσει το μυαλό ανάποδα. Σου λέει τι δηλαδή θα περάσουμε και δεν θα παίξει το τελικό. Και πραγματικά νομίζω ότι μέχρι να. Πώς το λένε. Και μεγάλος που θα είναι. Ο Καραγκούνης και θα μιλάει στα εγγόνια του. Όποτε θα έρθει η ερώτηση τι είναι. Μεγαλύτερη πίκρα που θα πει αυτό δεν μπορεί να πει. Ναι. Ότι δεν έπαιξα στον τελικό του Euro. Η μεγαλύτερη χαρά του ένα ποδοσφαιριστή ήταν η πίκρα του Καραγκούνη. Ναι. Δεν μπόρεσε να παίξει. Εντάξει, το χάρηκε προφανώς. Ότι... Ναι, αλλά δεν ήταν εκεί να παίξει. Δεν μπορούσε να φορέσει το σορτσάκι του και τα αθλητικά του να μπει να παίξει. Ναι. Μεγάλη πίκρα αυτό. Και ξέρω θα ήταν χαρούμενος που έπρεπε να ήταν τραυματίας και να μην έπαιξε και να μπορούσε να μπει στο 5 λεπτά. Ναι. Δεν, θα ήταν εντάξει. Θα ήταν να πει ότι πάτησα ρε παιδί μου το χορτάρι κι εγώ σε αυτό. Αλλά ότι ήταν τιμωρημένος δεν θα το. Δεν θα το καταπιεί. Δεν θα το καταπιεί ποτέ. Ποτέ πραγματικά. Να είναι καλά. Να είναι καλά. Να είναι καλά ο γιος ο Καραγκούνης. Να είναι καλά. Να είναι καλά ο Καραγκούναρος και όλοι. Και όλοι να είναι καλά. Γενικώς. Όλοι αυτοί που έχουν μεγάλη αγάπη για την μπάλα. Όπως για τον Κριστιάνο στην αρχή και το fair play του. Έχουμε φτάσει στο σημείο που μέχρι τώρα κόντρα στα ιστορικά κοιτάπια της Ρεάλ, μία τέλος πάντων από αυτές, ήταν να δούμε ποιοι ήταν οι καλύτεροι. Λέει, εσύ, συζητάω παλιός, λέει, ο Ντι Στέφανο, λέει. Άσχετα πώς τον πήραμε τώρα, ο Ντι Στέφανο, στα 15 πρώτα παιχνίδια είχε βάλει 13 γκολ. Mm-hmm. Πετάει για τον πιο νέο και λέει, εντάξει, και ο Κριστιάνο. Mm-hmm. Ήρθε σε 15 παιχνίδια, έβαλε και αυτός 13 γκολ. Mm-hmm. Αλλά! Αλλά πήγε κάποιο να πει και σε Μπέλιγχαμ. Και σε Μπέλιγχαμ. Σου λέει εντάξει, ο Στέφανο ήταν επιθετικό. Ο Κριστιάνο επιθετικό. Κύριο Μπέλιγχαμ. Σάμπο ξέρει για αυτό τι είναι. Κύριο Μπέλιγχαμ, τι είναι. Είναι ο βρίσκομαι εκεί που πρέπει κάθε φορά. Μάλλον. Λοιπόν, ο κύριο Μπέλιγχαμ λοιπόν έχει βάλει 14 γκολ στα 15 παιχνίδια. Και μην πείτε τίποτα για τι άμυνε. Γιατί μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα για το πώς έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο. Μην μπείτε για τις άμυνες τώρα, γιατί απευθείας καταλαβαίνετε ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο, πώς το λένε, την εποχή του Ντι Στέφανο, να το πούμε έτσι, θα είχε βάλει 30 γκολ στα αντίστοιχα 15 παιχνίδια. Μην συζητήσουμε για τις άμυνες. Αφήστε το. Καταπληκτικοί όλοι οι παίχτες, δεν το συζητάμε και όσοι έχουν δει,
λένε το πόσο υπέροχοι ήταν και πολύ καλά κάνουν, αλλά έχουμε δει κιόλας, συγγνώμη. Ναι. Έχουμε δει κάτι τη και οι ίδιοι το λένε ότι παιδιά εντάξει. Οι άμυνες ήταν. Τίποτα, ρε παιδί μου. Αυτό που κάνει ο Μπέριχαμ ακριβώς επειδή δεν είναι επιθετικός. Επειδή δεν είναι επιθετικός. Πέρα από το ότι οι άμυνες είναι διαφορετικές σήμερα και οι πιο physical το παιχνίδι και οι πιο σκληρές, ο τρόπος που αντιμετωπίζουν κλπ. Αλλά δεν είναι επιθετικός. Αυτό είναι το πιο συγκλονιστικό. Ναι, δεν είναι. Ότι έχει βάλει 14 γκολ και έχει τέτοια επίδραση στο παιχνίδι της ομάδας στην πρώτη του χρονιά, στα 20 του χρόνια και δεν είναι επιθετικός. Εντάξει, τι να πω. Ναι, και μιλώντας για Ρεάλ, για τον Αντσελότη. Για τον Αντσελότη, ναι, ότι υπάρχει μια αισιοδοξία ότι τελικά θα παραμείνει και μετά το καλοκαίρι. Τώρα, τι να πω. Να πω ότι είχε μπει, ας πούμε, στο μυαλό των ανθρώπων της Ρεάλ η σκέψη ότι αν η ομάδα πηγαίνει καλά μέχρι το τέλος του 23, ότι τότε θα του κάνουν πρόταση να μείνει. Δηλαδή, εγώ λέω ότι δεν ήταν 4 μπροστά από την Μπαρσελόνα, ήταν 4 βαθμούς πίσω. Αλλά είναι ο Αντσελότη. Εγώ νομίζω ότι δεν έγινε έτσι. Ναι. Εγώ νομίζω ότι ο Αντσελότη τους είπε σε κάποια φάση: κοιτάξτε, είμαι προπονητής εδώ, αλλά να ξέρετε ότι έχω δεχθεί μια πολύ καλή πρόταση από την Εθνική Βραζιλία και τη σκέφτομαι. Και επειδή είναι ο Αντσελότη, είπανε σέβας. Και ουσιαστικά περιμένω τον Αντσελότη να τους πει τι και πώς. Ναι. Δηλαδή έχουν διευκρινίσει, δεν ξέρω τι θα κάνει. Τα, και εγώ λέω πώς νομίζω ότι έχει γίνει ιστορία. Δεν είναι, λέει, ότι η Ρεάλ δεν ήθελε τον Αντσελότη. Η Ρεάλ είπε ότι οκ, okay, είμαστε εντάξει, σας αγαπάμε. Αυτός είπε: ναι, παιδιά, εντάξει, και εγώ σας αγαπάω. Είμαι εδώ προς το παρόν γιατί έχω συμβόλαιο. Αλλά έχω δεχτεί μια πρόταση με Εθνική Βραζιλία που είναι πάρα πολύ τιμητική. Όπως καταλαβαίνετε. Και τη σκέφτομαι και το αφήσαμε εκεί. Απ' την άλλη, ο Αντσελότη έχει πει και από πέρυσι ότι όσο με θέλουν στη Ρεάλ, εγώ θα είμαι εδώ. Ναι. Δηλαδή το ένα με το άλλο δεν ταιριάζει. Δηλαδή το. Ξέρεις, αν δεν με θέλετε, θα πάω στη Βραζιλία. Αλλά αν με θέλετε, θα είμαι εδώ. Κάπως έτσι εγώ το καταλαβαίνω. Εν πάση περιπτώσει. Μένει να δούμε τι θα συμβεί. Θα φαντάζομαι δεν θα περιμένουμε το τέλος του χρόνου για να το μάθουμε. Όχι, τα ρεπορτάζ λένε ότι η Ρεάλ αυτή τη στιγμή σκοπεύει πριν τα Χριστούγεννα να του κάνει νέο διαιτές συμβόλαιο. Ναι. Δεν του κάνει ένα συμβόλαιο το οποίο θα πηγαίνει μέχρι το καλοκαίρι του 26. Για να του πει ότι εμείς θέλουμε δύο χρόνια ακόμα εδώ, θες να υπογράψουμε. Εγώ πιστεύω ότι φέτος κάνει ένα πείραμα και του λέγανε εσύ τα έχει καταφέρει με αυτόν, τα έχει καταφέρει με τον άλλον, τα έχει καταφέρει με τον άλλον. Για να δούμε το Χωσέλου μπροστά θα τα καταφέρει. Ναι, δηλαδή, για να τον αφήσουμε χωρίς επιθετικό. Ναι, θα τα καταφέρει. Δηλαδή, γιατί... Για να πάρουμε δανεικό από την Ισπανιόλ έναν 33χρονο και να δούμε. Βρε μπαγάσα, Καρλέτο, θα τα καταφέρει και με τον δανεικό 33χρονο μπροστά. Ναι, και το λέω, επόμενο είναι για να πάρουμε ένα που δεν θα έχει πόδια. Ξέρω, εγώ θα έχει ρόδες. Ναι. Δηλαδή, να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Ναι. Να πάρουμε έναν άλλο ξέρω που θα παίζει μόνο με την πλάτη. Θα ξεκολλάει μόνο με ανάποδα ψαλίδια. Mm. Μπορούμε να το κάνουμε ακόμη πιο δύσκολο. Λοιπόν. Αλλά αν περιμένουν να δουν τι θα κάνει, τι κάνει. Μια χαρά είναι. Στο πρωτάθλημα σκίζει, στου 16 του Champions League είναι. Δηλαδή, τι να κάνει άλλο. Σπάθια, εξαιρετικά πηγαίνει. Ναι. Εξαιρετικά πηγαίνει. Οπότε είναι πολύ λογικό να θέλουν να τον ανανεώσουν. Νομίζω ότι είναι θέμα Αντσελότη πιο πολύ. Οι παίκτες τον αγαπάνε, δηλαδή. Εγώ σημαντικό. Δεν ξέρω, σκέφτομαι τώρα, μήπως είναι και θέμα της διαδοχής. Δηλαδή, λέει, okay, πες ότι φεύγει ο Αντσελότη, ποιον θα πάρουμε. Αν ο Τσάμπι Αλόνσο πραγματικά δεν μπορεί να φύγει τώρα ή δεν θέλει να φύγει, αν τον έχουν βολιδοσκοπήσει και έχει πει παιδιά, για παράδειγμα, δεν νιώθω ακόμα έτοιμο για τον πάγκο τη Ρεάλ. Κάνω εδώ μια δουλειά. Θέλω να τον ολοκληρώσω. Έχω ακόμα μπροστά μου έναν ορίζοντα 1-2 χρόνια. Λέω. Δεν ξέρω. Τους μεγαλύτερους ηλικία, αυτό που λέμε τους ρε παιδί μου, τους established προπονητές, είναι πολύ δύσκολο να αντικαταστήσεις. Ναι. Εάν δεν φέρεις κάποιον που είναι επίσης το TEM, να το πω έτσι. Δηλαδή, λιγότερο από το TEM, είναι δύσκολο να διαδεχθεί το TEM. Δεν θα μπορούσε, πού να σου πω, όρο. Μόνο λύσεις τύπου Ραούλ, πάμε, Γιούχου, τέτοιο. Ναι. Αλλιώς θέλεις. Μουρίνιο θέλει. Δηλαδή, θέλεις έναν. Που, ξέρεις, όπως βγαίνει με τον ίδιο σεβασμό που θα βγει ο Αντσελότη από τα αποδυτήρια, τον ίδιο σεβασμό να νιώσουν οι παίχτες με αυτό που θα μπει. Ναι. Που είναι δύσκολο. Είναι πολύ ούτε δύσκολο. Ο Ραούλ θα μπορούσε να το κάνει αυτό το πράγμα, γιατί δεν έχει προπονητικά παράσημα. Ναι. Ναι. Και αν θες, δεν υπήρξε και ρε παιδί μου ποδοσφαιρική προσωπικότητα σαν το Ζιντάν συνολικά, όταν πήγε και κάτσε στον πάγκο της Ρεάλ. Ζιντάν είχε μια άλλη, ας πούμε. Όχι, αλλά για τη Ρεάλ σημαίνει. Ναι, και ο Ζιντάν ήταν για τη Ρεάλ, αλλά ήταν και για τη Γιουβέντους, αλλά ήταν για την Εθνική Γαλλίας. Ο Ραούλ είναι για τη Ρεάλ. Αυτό. Ο άλλος είχε μια γενικότερη. Στην Ρεάλ, δεν παίζουν Ισπανοί. Παίζουν παίχτες από όλο τον κόσμο. Το να έχει τον Ζιντάν και να μπαίνει ως head coach ο Ζιντάν είναι για όλους, Ισπανούς και μη, μια προσωπικότητα του ποδοσφαίρου που είναι σωστά. Πάνω από όλους. Σωστά. Ο Ραούλ είναι κυρίως για τους Ισπανούς ποδοσφαιριστές. Και αυτούς που βγήκαν από την Ακαδημία. Δεν είναι για όλο τον κόσμο. Σωστό. Δηλαδή δεν είναι, ξέρω εγώ, για τον Ροντρίγο.
Θα έχει διαβάσει, θα έχει ακούσει. Δεν είναι κάτι που. Που του προκαλεί δέος με τον ίδιο τρόπο που προκαλεί σε άλλους. Ο Ζιντάν προκαλεί δέος, παιδί μου, μπαίνοντας σε οπουδήποτε. Είναι ο Ζιντάν. Ναι, σωστό. Επίσης υπάρχει και η μεγάλη δυσκολία του. Ξέρεις, μπορεί να έχεις έναν προπονητή με τουπέ, αλλά είναι ένας προπονητής, ξέρεις, πολύ απολυταρχικός. Οπότε, ενώ ξέρεις ότι μπορεί να είναι σπουδαίος προπονητής με περγαμηνές, με τίτλους κτλ., λόγω της συμπεριφοράς του. Μπορεί εύκολα να πει, ρε παιδί μου, πω αμάν να έφευγε, να έρθει ένα λίγο πιο ανθρώπινο. Ο Αντσελότη δεν έχει πουθενά, δεν έχει πουθενά μειονέκτημα. Ναι. Είναι ωραίο τύπο. Τον αγαπάνε όλοι οι παίχτε. Του φέρεται ωραία. Παίρνει τίτλου. Πηγαίνει ομάδα καλά. Αναδεικνύει οι παίχτε. Δηλαδή. Ναι. Οπότε να σου πω κάτι, και με όλα αυτά λογικό είναι και οι παίχτε και οι διεξιλέ. Γιατί να φύγει, δεν πρέπει να φύγει ο Αντσελότη. Ναι. Να κρατήσουμε τον Αντσελότη εδώ. Δεν θέλουμε κανένα. Εσύ που λες κολοτούμπα, κάτσε να ακούσει τι λες. Προφανώς για μένα το λες. Το έχω παραδεί το λάθος μου. Όταν ξαναγύρισε ο Αντσελότη στη Ρεάλ που πίστευα δεν τα καταφέρει. Το έχω παραδεχτεί. Είπα βλακεία. Ναι. Όταν ξαναήρθε. Πίστευα ότι, δεν θα, ότι θα είναι ξανασταμένο φαγητό. Ότι δεν θα καταφέρει. Και με ρούμπος. Mm-hmm. Τι να πω τώρα δηλαδή. Να κάθομαι αιμονικά και να λέω όχι. Αφού έκανα λάθος. Και η διοίκηση έκανε το σωστό και εκείνος παίρνει τίτλους. Τι να λέμε από εκεί πέρα. Εντάξει. Να λέμε ότι η ώρα έχει πάει 10 και μισή. Μάλιστα. Οπότε πηγαίνουμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων, τραγουδάκι και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα σε όλους. Γεια σας. Είστε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM 94,6. Ακούτε την εκπομπή Fight Club και θα είμαστε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα με τον Τάκη Μπουλή στη ρύθμιση των ήχων και της. Όχι ότι δεν το καταλάβατε. Ναι, καλά, ναι. Όχι ότι δεν το καταλάβατε. Ελάτε. Λοιπόν, την Κωνσταντίνα Πανούτη, στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Τα μηνύματά σας φτάνουν σε εμάς με το γνωστό τρόπο. Υπενθυμίζω, μπαίνετε στο sportfm.gr και στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live, ούτως ώστε να ανοίξει ο media player και μαζί του μια φόρμα μέσω της οποίας γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε να μας πείτε. Τα email σας, οποτεδήποτε το επιθυμείτε, στο rama05@yahoo.gr, fightclub2.0. Για να μας βρείτε σε Facebook και YouTube, το ίδιο ακριβώς γράφετε στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store. Για να βρείτε, για να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής Fight Club 2001, όλο μαζί ως μία λέξη, για να μας βρείτε στο Instagram και fightclub.gr, βεβαίως στο site της εκπομπής με πολύ πράγμα. Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Τσαούσης στα μικρόφωνα. Στο κανάλι της τύχημα στο Spotify να πούμε τα δύο καινούρια, τα πιο καινούρια, εν πάση περιπτώσει, για όσους έχετε ακούσει όλα τα υπόλοιπα. Ένα για το πώς ο Κριστιάνο το 2003 πήγε στη United ένα χρόνο νωρίτερα από το αναμενόμενο και τι ρόλο έπαιξε σε αυτό ο Τζον Οσέι. Είναι το ένα. Και το άλλο λέει την ιστορία της Κάλιαρη, δεκαετίες του 60 και του 70, και το πώς από ένα ανύπαρκτο μέρος με μια ανυπόλοιπτη ομάδα, με την έλευση και μόνο του Τζίτζι Ρίβα, η ομάδα έφτασε στο πρωτάθλημα και μπήκε μαζί με ολόκληρη τη Σαρδινία στον χάρτη. Λοιπόν, αυτά είναι τα podcast μας και πολλά ακόμα βεβαίως, τα οποία μπορείτε να ακούσετε, καμιά σαρανταριά στο σύνολο, αν τα πιάσουμε από πέρσι από τα μουντιαλικά. Όρεξη να έχετε να ακούτε ωραίες ποδοσφαιρικές ιστορίες. Λοιπόν, τώρα, προλίγου. Περίμενε, πριν πας στο προλίγου. Α, παρακαλώ, γιατί έχουμε, ναι βέβαια, έχεις δίκιο. Έχουμε πράγμα. Έχουμε πράγμα που σαλεύει, έχουμε θέμα πολύ δυνατό, έχουμε προσκλήσεις. Τις οποίες προσφέρει Στοίχημαν για τον αγώνα της Στοίχημαν Super League ανάμεσα στον Βόλο και τον Παναθηναϊκό, μία διπλή πρόσκληση. Και αυτό σημαίνει το εξής, ότι από τώρα, δηλαδή 22 και 39, μέχρι 22 και 58, θα μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω της γνωστής φόρμας μηνυμάτων, μέσω ίντερνετ δηλαδή, όπου γράφετε ονοματεπώνυμο, αριθμό κινητού τηλεφώνου, μας το στέλνετε, προϋπόθεση να είστε άνω των 21 ετών. Και θα κάνουμε την κλήρωση εκεί λίγο πριν τις 11. Ένας από εσάς θα κερδίσει τη διπλή πρόσκληση. Για το παιχνίδι, θυμίζω, Βόλος Ολυμπιακός, 13η αγωνιστική, την ερχόμενη Κυριακή 3 Δεκεμβρίου στις 4.30 το απόγευμα στο Πανθεσσαλικό. Βεβαίως. Και θα καλέσουμε μετά τον τυχερό για να μας δώσετε επιπλέον στοιχεία, αριθμό ταυτότητα, άμκα κλπ. Τα δικά σας και του ανθρώπου που θα σας συνοδεύσει. Πολύ ωραία. Λοιπόν, προλίγου ολοκληρώθηκε η τελετή για τα βραβεία ΨΑΠ 2023. Ο ΨΑΠ ψήφισε τους καλύτερους και τις καλύτερες της περσινής σεζόν. Για 42η χρονιά γίνεται η συγκεκριμένη γιορτή και για λογαριασμό του Sport FM βρισκόταν εκεί η Σοφία Θεοδωράκη, η οποία θα μας μεταφέρει τώρα όλα όσα γίνανε, ποιοι βραβεύτηκαν και όλα αυτά. Σοφία, καλησπέρα. Καλησπέρα.
Καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα Σοκρατές. Όπως σωστά είπατε, ολοκληρώθηκε η 42η γιορτή του ΨΑΠ. Θυμήθηκαν οι καλύτεροι και οι καλύτερες της περσινής σεζόν και όσοι ξεχώρισαν για την προσφορά και το ήθος τους εκτός και εντός αγωνιστικών χώρων. Το παρόν έδωσαν να ξεκινήσουμε από αυτό ο κύριος Βρούτσης, ο υφυπουργός αθλητισμού, ο πρόεδρος της ΕΠΟ Τάκης Μπαλτάκος, ο πρόεδρος της Super League 2 ο Πέτρος Ματσούκος και άλλα πρόσωπα του αθλητισμού. Πριν περάσουμε στο αγωνιστικό κομμάτι, θεωρώ ότι πρέπει να σταθούμε στις ειδικές βραβεύσεις που ξεχώρισαν στη σημερινή αυτή γιορτή. Από τις πιο ιδιαίτερες ήταν αυτή του Κοσμά Τσιλιανίδη, παίκτη του Όφη, ο οποίος στις 4 Φεβρουαρίου του 2023 στο παιχνίδι των κριτικών με τον Παζ Γιάννενα εμφανίστηκε με ξυρισμένο κεφάλι ως συμπαράσταση στους ανθρώπους που μάχονται κατά του καρκίνου. Ακόμη τιμητικό βραβείο έλαβε η ΠΑΕ Ολυμπιακός για την υπηρεσία της ακουστικής περιγραφής σε ανθρώπους με προβλήματα όρασης στα παιχνίδια στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Και στο πλαίσιο των βραβείων τιμήθηκαν τα αδέρφια Γιάννης και Ευθύμης Παπαστεφανάκης που έγιναν γνωστά από την παρουσία τους στον περσινό τελικό ΑΕΚ ΠΑΟΚ, καθώς ο μικρός Γιάννης με ειδικές ανάγκες υποστηρίζει το δικέφαλο του Βορρά, ενώ ο αδελφός του την Ένωση. Αξίζει να σταθούμε στο μήνυμα του μικρού Γιάννη, ο οποίος είπε: «Μη φοβάστε να πηγαίνετε στο γήπεδο με τη φανέλα της ομάδας που υποστηρίζετε». Σχόλιο που καταχειροκροτήθηκε από την αίθουσα. Καλά τα λέει ο μικρός Γιάννης. Καλά τα λέει ο μικρός Γιάννης. Άντε αυτό το πράγμα να γίνει πράξη τη σημερινή εποχή στα γήπεδα. Το παιδάκι καλά τα λέει. Μακάρι όλοι να ακούσουμε τον μικρό Γιάννη. Να περάσουμε στα αγωνιστικά. Λέω να σταθούμε στην καλύτερη εντεκάδα του πρωταθλήματος, η οποία έχει και μια μικρή έκπληξη, αλλά θα σας την πω στο τέλος. Ωραία. Κάτω από τα δοκάρια είναι ο Μπρινιόλι, δεξί μπακ ο Ροντινέη του Ολυμπιακού, ο Μπρινιόλι του Παναθηναϊκού, με συγχωρείτε, ο Ροντινέη του Ολυμπιακού, ο Χατζησαφή της ΑΕΚ, αριστερό μπακ, στόπερ ο Κουλιαράκης του ΠΑΟΚ και ο Μουκουντή της ΑΕΚ, ο Ρούμπεν Πέρεθ του Παναθηναϊκού στη μεσαία γραμμή μαζί με τον Ορμπελίν Πινέδα της ΑΕΚ, τον Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς της ΑΕΚ και τον Γιάννη Κωνσταντέλια του ΠΑΟΚ. Ο Λιβάη Γκαρσία της ΑΕΚ είναι μπροστά, ενώ ισοψήφισαν στην κορυφή Φώτης Ιωαννίδης του Παναθηναϊκού και Σεντρίκ Μπακαμπού του Ολυμπιακού. Έτσι φέτος φτιάχτηκε η καλύτερη δωδεκάδα του Super League 2. Ωραία. Super League. Να ξεκινήσουμε τώρα με τα βραβεία της Super League της πρώτης κατηγορίας των ανδρών. Καλύτερος ξένος ψηφίστηκε ο Ορμπελίν Πινέδα, που είχε αναδειχθεί πέρσι και MVP της Στοίχημαν Super League. Καλύτερος θερματοφύλακας ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι του Παναθηναϊκού. Καλύτερος νέος ποδοσφαιριστής ο Γιάννης Κωνσταντέλιας του ΠΑΟΚ. Καλύτερος Έλληνας του εξωτερικού ο Τάσος Δουβίκας, ο νυν παίκτης της Θέλτα που αναδείχθηκε πέρσι πρώτος σκόρερ με την Ουτρέχτη. Καλύτερος προπονητής ο Ματίας Αλμαϊδά της ΑΕΚ που οδήγησε την Ένωση στο πρώτο W μετά από το 1978 και καλύτερος Έλληνας παίκτης ο Φώτης Ιωαννίδης. Εκεί πρόσθεσε ένα σχόλιο ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς που κράτησα και θέλω να σας πω. Είπε: «Δεν θα φύγει ο Φώτης από την ομάδα, θα μείνει μαζί μας, είναι μέρος του συλλόγου μας». Έτσι έκλεισε η βραδιά με αυτό το σχόλιο του Γιωβάνοβιτς. Να περάσουμε στη Super League 2, που θα σας αναφέρω τον καλύτερο Έλληνα του πρώτου ομίλου που ήταν ο Μάριος Ογκμπόε της ΑΕΛ, του δεύτερου ομίλου ο Παναγιώτης Κυνηγόπουλος. Καλύτερος ξένος στον βόρειο όμιλο ψηφίστηκε ο Γιουμπιτάνα του Ηρακλή και στον νότιο ο Μαντί Ταλάλ της Κηφισιάς. Καλύτερος προπονητής στον βόρειο όμιλο ο Παύλος Δερμιτζάκης που οδήγησε τον Πανσεραϊκό στην πρώτη κατηγορία και στον νότιο ο Γιώργος Πετράκης που έκανε ακριβώς το ίδιο με την Κηφισιά. Μάλιστα. Ωραία. Έχουμε και γυναίκες. Βεβαίως, ακούσουμε. Καλύτερη Ελληνίδα ψηφίστηκε από τις συμπαίκτριές της η Βάσια Γιαννακά του ΠΑΟΚ, η οποία κατέκτησε και πέρσι το πρωτάθλημα με τον δικέφαλο του Βορρά. Καλύτερη ξένη η Ριμπάνσκα Νίκολα του Όφη, η οποία ήταν και πρώτη σκόρερ του περσινού πρωταθλήματος. Καλύτερος προπονητής πάλι του ΠΑΟΚ ο Λευτέρης Κανάτας. Ενώ καλύτερη Ελληνίδα του εξωτερικού η Βέτρικη Σάρη που παίζει στην Brighton. Μάλιστα. Αυτά γίνανε εδώ στο Μαγαρό Μουσική σήμερα. Πολύ ωραία. Φαντάζομαι περάσατε καλά εκεί πέρα γιατί είχε ωραίο κόσμο, είχε ενδιαφέρουσες προσωπικότητες, είχε... Στην παρουσίαση ήταν ο Ντέμις Νικολαίδης και ο Βασίλης Τσεκούρας, ξεχάσαμε να πούμε. Ωραία. Αυτά τα ωραία. Και του χρόνου λοιπόν.
και του χρόνου. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Γεια χαρά. Καλή νύχτα. Λοιπόν, αυτά με τα, με τα βραβεία του ΨΑΠ. Για να όλες οι βραβεύσεις. Μεταδόθηκε να πούμε live από το Action 24 αλλά και από το, και από το sportfm.gr. Τις είδατε αρκετοί τις, τις βραβεύσεις. Λοιπόν, και πάμε παρακάτω τώρα σε, σε υπο... Ποιος Σούλης ο Παπαδόπουλος? Τι Σούλης? Ποιος Σούλης ο Σούλης που είναι? Φαντάζομαι το Σούλη τον Παπαδόπουλο είναι. Ναι. Ποιο να, να. Δεν τους αλλάξαν, ναι. Εντάξει, είναι η μοίρα των, των προπονητών, είναι, είναι λίγο μυστήρια. Καλά, εδώ έχουν φύγει τάκι μου προπονητές μετά από double. Πόσο μου είχε κάνει εντύπωση όταν ήμουν μικρό, όταν είχε φύγει ο Πάκερτ. Δηλαδή, ναι. Αυτό πάντα θα μου πει. Γιατί είχε φύγει ο Πάκερτ, γιατί πήρε double αυτό και τον, τον διώξανε. Ναι. Δηλαδή, τι έπρεπε να κάνει για να μην τον, για να μην τον διώξουν. Αυτό εντάξει, στα μικρά τα μας. Μεγαλώνοντας, είδαμε πολλά περισσότερα. Καλά. Είδαμε πολλά περισσότερα. Καταλάβες τι γίνεται. Καταλάβες. Τέλος πάντων. Από τα πράγματα που καταλάβαμε ήταν αυτά. Από τα πράγματα που δεν καταλάβαμε ιδιαίτερα, αλλά νομίζω ήταν πραγματικά απολαυστικό να το βλέπεις, είναι ο, ο διάλογος Σνίκ Κασελάκη, έτσι. Ήταν από τα πράγματα τα οποία δεν τα καταλάβαμε. Βρεθήκαν κάπου στην Κηφισιά, νομίζω. Έγινε και ευτυχώς για όλους μας υπήρχε μία κάμερα εκεί. Έτσι. Σιγά μην δεν υπήρχε τώρα να ακολουθεί κάμερα το Κασελάκη. Ναι. Ναι. Λοιπόν, λέει ένας ποιος είσαι εσύ. Όχι ποιος είσαι εσύ. Τι είσαι εσύ. Εγώ ποιος είμαι. Ποιος είσαι, τράπερ. Ο πιο γνωστός. Ο πιο όχι γνωστός. Ο πιο γνωστός τράπερ στην Ελλάδα. Του λέγει μετά, του λέει, από ποιο κόμμα είσαι φίλε. Ωραίο όμως έτσι, δηλαδή, όπως έπρεπε. Είναι από το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Του λέει, του λέει ο, όπως το λένε ο κ. Κασαρέξης. Και πετάει ένα ζευγάρι, του λέει πλάκα, κάνεις τώρα. Τίποτα, δεν το ξέρει. Πάρε μια κάρτα. Πάρε μια κάρτα για να ξέρεις τι γίνεται. Φαίνεσαι καλός, δυνατός. Συγγνώμη, είναι το λέω γιατί ήταν αστείο. Του λέει ο, ο Σνίκ. Οπότε και ο Κασαρέξης λέει, πρέπει να πω κάτι κι εγώ τώρα καλό για σένα. Οπότε τον κοιτάει, του λέει, α, εσύ φοράς, πως το είναι, ζακέτα, πάρεις ενζερμένο. Μπράβο, μου αρέσει. Δεν γελάω, συγγνώμη, δεν γελάω. Δεν γελάω, είμαι ξινός, δεν γελάω. Να τώρα θα τον ψηφίσεις, λέει, δεν έχω ψηφίσει, δεν τον ξέρω, δεν είναι αυτά. Τώρα που τον έμαθες να τον ψηφίσεις, δεν ξέρω, λέει, θα το σκεφτώ. Θα δω. Ένας πολιτικός διάλογος. Θα ήθελα να μην, να μην πω κάτι για όλο αυτό. Θα ήθελα να μην, να μην πω κάτι για όλο αυτό. Εμείς θα θέλαμε να πεις κάτι για όλο θα αυτό. Θα περιμένω την τοποθέτηση του Γιώργου του Λιάκα αύριο να πάρω γραμμή για να μπορέσω να τοποθετηθώ μετά. Νομίζω πρέπει να έχει τοποθετηθεί ήδη. Πότε έγινε αυτό? Γιατί γίνανε πρωί αυτό. Γίνανε πρωί. Α, δεν ξέρω. Δεν θα είδα προφανώς. Πρέπει να έχει ήδη. Καρφώθηκα όταν έβλεπα σήμερα. Το είχα χαμηλά. Έκανα κάτι άλλο τέλος πάντων. Έκανα κάτι άλλο. Δούλευα. Κάτι άλλο να κάνω. Τώρα το ότι τοποθετήθηκε χθες βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν θα τοποθετηθεί και αύριο, έτσι, διότι είναι, είναι ένα θέμα το οποίο έχει και ουρά που θα λέμε. Το βάλω το βράδυ τώρα που θα κυρίσω την εκπομπή στο Replay TV να το δω. Τοποθέτηση Λιάκα, να πάρω γραμμή. Ναι. Για να ξέρω τι πρέπει να πω και τι να μην πω. Δεν μπορώ δηλαδή, ξέρεις, δεν μπορώ τους Έλληνες τράπερς οι οποίοι ας πούμε. Είναι λίγο υπερανό. Είναι υπεράνω και τους έχουμε αναγάγει σε κάτι σημαντικό για τον τόπο ότι η άποψή τους έχει βαρύτητα. Είτε του Light για την Τερπεντέρισα, είτε του Σνίκ για την πολιτική, είτε των υπόλοιπων. Ότι έχει κάποια βαρύτητα μεγαλύτερη από κάποιο πούπουλο. Ναι. Δεν είναι τυχαίο το φούτερ τα Paris Saint-Germain. Έχει την ίδια βαρύτητα. Καθόλου. Ο λόγος του με τη φανέλα της Παρί. Δεν είναι καθόλου τυχαίο. Δεν μπορώ δηλαδή. Δεν μπορώ να πάρω σοβαρά σε τίποτα αυτούς τους ανθρώπους. Καλά να είναι να βγάζουν τα λεφτά τους, να, τέλος πάντων, να κάνουν εκεί τις δουλειές τους, οτιδήποτε. Δεν μπορώ όμως. Εγώ δεν ακούω τη μουσική τους. Όποιος την ακούει, την ακούει. Πρόβλημά του, τέλος πάντων, δικαίωμά του, οτιδήποτε θέλω. Δεν μπορώ και να περιμένω να δω τι θα πει ο τράπερ για την πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα ή για τον Κασελάκη ή για τον Μητσοτάκη. Συγγνώμη, δεν μπορώ. Καταρχάς είναι άνθρωποι που δεν μπορούν να βάλουν τις λέξεις σε μια σειρά, οπότε δυσκολεύομαι να τους και δεν το λέω. Αλήθεια αυτό. Όχι, εσύ δυσκολεύομαι. Δυσκολεύομαι. Όποτε προσπαθώ να ακούσω, να καταλάβω κάτι που θέλω να πω, δυσκολεύομαι. Ποια είναι άγχος, πες το. Δεν μπορώ να το πει. Ναι.
Βλέπω κάτι βιντεάκια με το Light που μιλάει εκεί πέρα στο τέτοιο, ξέρω εγώ, στο ρέμο. Και, και λες πολύ αττική σύνταξη και, εδώ και μέσα. Και ξέρεις, προσπαθώ, αυτό που λες, πες το ρε παιδί μου. Πες το σε απλά ελληνικά. Ναι, πες το σε ελληνικά, όχι, απλά πες το, να καταλάβουμε τι θες να πεις. Δεν μπορώ, συγγνώμη. Ναι, ναι. Ούτε ο Ντάνι Άλβες μπορεί, συγγνώμη, να δώσω μια πάση στον εαυτό μου. Έκανε τρίτο αίτημα για αποφυλάκηση, του το απορρίψανε για τρίτη φορά. Διότι σου λένε, κύριε, είσαι στην Ισπανία, δεν μπορούμε να σε αφήσουμε ελεύθερο, γιατί αν σε αφήσουμε ελεύθερο. Θα δολοφονήσει για Μπραζίου. Να σηκωθεί να πα Μπραζίου. Και είπαν, λέει, δικηγόροι του, βέβαια, όχι, δεν πρόκειται να γίνει αυτά. Mm-hmm. Ο κύριος, κύριος Άλβες, τύπος και πολλά, να σα δώσουμε το διαβατήριό του, λέει, αφήστε τα αυτά. Αφήστε τα αυτά. Λέει, τώρα μα δώσει το διαβατήριό του. Τα έχουμε ξαναδεί τώρα αυτά. Εδώ πιάσα τον Ροναλντίνιο προ το διαβατήριο. Τώρα θα... Καλά, εκείνη ήταν μια χαζομάρα. Δεν μια χαζομάρα. Αλλά θέλω να σου πω τώρα. Το έγραφα πίσω Μίσκο το διαβατήριο. Δηλαδή δεν ήταν το διαβατήριο αυτό. Ήταν αυτά που βγάζουν τα παιδάκια. Ήταν κάρτα που την παίρνει στο περίπτωμα. Καρτολίνα ήταν. Του τύπωσε κάποιο printer και το πήγαν. Εκείνη ήταν χαζομάρα τώρα. Δεν ξέρω τι συνέβη. Χαζομάρα είναι επίση αυτό. Του λέει να παραδώσουν το διαβατήριο. Τι και αν μα παραδώσουν το διαβατήριο, τι θα γίνει. Ντάνι Άλβες, δεν μπορεί να βγάλει ένα διαβατήριο σε δύο μέρε και να έχει. Ή δεν μπορείς να φύγεις με 100 τρόπους από ένα μέρος γιωμάτο θάλασσα. Να μπαρκάρεις, ας πούμε, τώρα, ναι. Ως Νίκος Καβαδίας να μπαρκάρεις και να. Εν τω μεταξύ. Να ληφθείς με μουράβια και να. Έχεις κολλήσει με τη μουράβια. Μουράβια αγαπημένη. Είναι αγαπημένη. Σε ακολουθεί. Δύο λέξεις υπάρχουν στην αυτοσύνη. Η μουράβια και το ματσακόνι. Δύο λέξεις στην αυτοσύνη με έχουν σημάδεψει. Και είναι και οι δύο από μη. Και όχι το μουράγιο, δεν είναι το μουράγιο. Όχι, όχι. Η μουράβια και το ματσακόνι. Ωραίο το ματσακόνι. Δεν είναι τυχαίο το ματσακόνι, έχει και άλλες σημασίες. Ναι. Να το ματσακονιάσουμε αυτό. Έχει. Σωστό. Είμαι σίγουρος, Στάκη, ότι σε γνωρίζει, βέβαια. Ναι. Για το ματσακόνι, λες τώρα, ναι, για το ματσακόνι. Ε? Όταν ματσακόνιαζε, ναι. Ματσακόνι. Στο ναυτικό, στο καράβι. Ναι. Το ματσακόνι. Έχεις δουλέψει δηλαδή. Τι τώρα. Δεν έχω δουλέψει. Α. Γιατί ήμουν μάγειρας. Έχει δει τους ματσακονίστας. Ναι. Και η μουράβια είναι αυτή που του βάφει το πλοίο απ' έξω, δεν είναι. Η μουράβια. Ναι. Όταν λέμε καθαρίσει αίμα από τη μουράβια. Όχι, είναι αυτό που είναι από κάτω. Αυτά στα ύφαλα. Στα ύφαλα του πλοίου, όχι απ' έξω. Εξωτερικά είναι. Ναι, από κάτω είναι. Γι' αυτό λέει καθαρίσει αίμα από τη μουράβια, γιατί προφανώς λερώνει. Παρότι το λέει μεταφορικά ο ποιητής. Ναι. Έτσι, εδώ πέρα. Αλλά ναι. Ναι, παιδιά, για Βόλο Ολυμπιακό στέλνετε. Α, να το ξαναπούμε. Ναι. Θα σας πει ο κύριος Κώστας. Τώρα έχετε ακόμα 5 λεπτά να στέλνετε ονοματεπώνυμο και αριθμό κινητού τηλεφώνου και να μπείτε στην κλήρωση για μια διπλή πρόσκληση προσφορά τη στοίχημα για το παιχνίδι τη στοίχημα Super League Βόλο Ολυμπιακό. Ονοματεπώνυμο, αριθμό τηλεφώνου, προϋπόθεση να είστε άνω των 21 ετών. Αυτό σε 5 λεπτά θα κάνουμε την κλήρωση. Πολύ καλά. Λοιπόν, για τον Ντάνι Άλβες, λοιπόν, τρίτο αίτημα αποφυλάκησης, τρίτη απόρριψη. Λέω, ξέρεις, όταν. Πώς αλλάζει ο τρόπος που βλέπεις κάποιον όταν συμβεί κάτι στο ενδιάμεσο. Το είδα έτσι πραγματικά χωρίς να το σκεφτώ. Ο Ντάνι Άλβες είναι ένας από τους ανθρώπους οι οποίοι μιλάνε αρκετά στο ντοκιμαντέρ που σου πει για τον Νεϊμάρ. Ναι. Το οποίο υπάρχει στο Netflix, το οποίο το είδα και είναι πραγματικά αξίζει τον κόπο να το δείτε, γιατί θα δείτε πραγματικά ολοκληρωμένη άποψη για το πόσο ολοκληρωμένος καραγκιόζης είναι ο Νέιμαρ. Ναι. Γιατί έφτασε εδώ που έφτασε, σε ένα ντοκιμαντέρ που πραγματικά είναι προσεγμένο από τον ίδιο και αγιογραφημένο, ακόμα και έτσι είναι ξεκάθαρο, αποτυπώνεται δηλαδή με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο το τι είναι και το γιατί έφτασε. Εγώ ξέρω, σκεφτόμουν να το λέω για τον Ντάνι Άλβες. Σκεφτόμουν να το εξής. Ήθελα να σου πω, λοιπόν. Ναι. Πριν πεις αυτό. Παρακαλώ. Το λέω γιατί. Γιατί είχαμε πρόσφατα την ιστορία με τον Μεντί, ο οποίος αθώθηκε. Σωστά. Είχαμε την ιστορία. Το οποίο σου κάνει και μείνει για διαφυγότα κέρδη, νομίζω. Ναι, εντάξει, δευτερευόντως. Ναι. Είχαμε τον Kevin Space, ο οποίος αθώθηκε. Σωστά. Το οποίο η καριέρα επίσης δεν ξέρω πού θα μπορούσε να κάνει μήνυση για καταστροφή καριέρας. Το Ρονάλντο, τον Κριστιάνο, το οποίο έτρεχε 15 χρόνια με την ιστορία. Του οποίου η καριέρα ωστόσο δεν αλλοιώθηκε από αυτή την ιστορία. Έτσι. Ο Νεϊμάρ επίσης. Ναι. Κατηγορήθηκε το ίδιο πράγμα. Ναι. Καλά, Μπενζεμά ήταν άλλη ιστορία του Μπενζεμά. Ήταν άλλη ιστορία του Μπενζεμά, άλλη ιστορία του Ρομπίνιο. Εγώ μιλάω για τον Μεντί και τον Kevin Space, που είναι δύο περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι σταυρώθηκαν από τον εργασιακό του χώρο.
η CTL συμβολαιό του, τον έδιωξε. Ο Kevin Spacey έφαγε άκυρο, έφαγε cancel από κάθε στούντιο του Hollywood, ταινίες, σειρές κτλ. Και αθώθηκαν. Αθώθηκαν γιατί είχαν άλλους δικηγόρους. Αθώθηκαν γιατί υπήρχαν αμφιβολίες. Αθώθηκαν γιατί δεν ξέρω γιατί. Θέλω να πω, αθώθηκαν. Μπορεί να το έχουν κάνει και να μην υπήρχαν τα πιστήρια, να μην ήταν τα πιστήρια αρκετά για να καταδικαστούν. Δεν ξέρω. Μπορεί να πληρώθηκαν οι μάρτυρες. Μπορεί να. Δεν ξέρω τι μπορεί να έγινε. Η ουσία είναι ότι αθώθηκαν. Του Μεντί ήταν 8 υποθέσεις, αν θυμάμαι καλά. Ήταν πολλές. Παρ' όλα αυτά αθώθηκαν. Λέω λοιπόν εγώ τώρα. Λέμε για τον Ντάνι Άλβες, ο οποίος είναι προφυλακισμένος. Δεν έχει τελεσιδικήσει η ιστορία του. Σωστά. Μπορεί σε τάδε χρονικό διάστημα. Δεν έχει γίνει δίκαιο ακόμα. Ναι, αυτό σου λέω. Δηλαδή δεν μπορεί και σε πρώτο βαθμό να καταδικαστεί και στην έφεση μετά να δούμε μια ανατροπή. Τι θα πούμε μετά. Αυτό αναρωτιέμαι. Δηλαδή, εμείς τίποτα. Ρε παιδί μου, όλοι έχουμε μια άποψη στο κεφάλι μας για τους ανθρώπους με βάση αυτό που διαβάζουμε. Κατηγορείται ένας άνθρωπος. Ο Μεντί. Λέγαμε για το Μεντί, το κάθαρμα βίας 8 γυναίκες. 8 γυναίκες. Και κάποιες άλλες οι οποίες ήταν μεγαλύτερο το νούμερο, 8 κατέληξαν στο δικαστήριο. Το καταδικάσαμε όλοι. Ως έναν άνθρωπο που είχε κακοποιητική συμπεριφορά απέναντι σε γυναίκες στο σπίτι, τις πήγαινε, τις κλείδωνε, τις βίαζε αυτός με έναν άλλον μαζί κτλ. Είπαμε, εσύ ας πούμε, τι καθάρματα υπάρχουν. Αθώθηκε. Ναι. Τι να πεις λοιπόν. Μέγατε λεσαιδικής, τίποτα. Λες μόνο μεταφέρεις τις μαρτυρίες και το τι έχει υποθεί μέχρι εκείνη τη στιγμή. Από όλο αυτό που έχει ακουστεί για τον Ντάνι Άλβες, είμαστε όλοι πεπισμένοι ότι το έχει κάνει. Με βάση τα στοιχεία που έχει παρουσιάσει. Με βάση τις μαρτυρίες, έτσι. Ναι, αυτό σου λέω. Αυτό λέμε. Στο μυαλό σου μέσα λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος είναι ένοχος. Στο μυαλό σου. Δηλαδή, τον βλέπεις αρνητικά πια. Οτιδήποτε είδηση έχει να κάνει με αυτόν. Δεν λες τον κακομοίρη μπήκε άδικα φυλακή. Λες το καθάρμα παίρνει αυτό που το αξίζει. Ναι, γιατί οι μαρτυρίες μέχρι στιγμής συγκλίνουν προς τα εκεί. Ναι. Και με τον Μεντί ήταν μαρτυρίες τέτοιες. Ναι. Από πολλές γυναίκες. Ναι. Και αποδείχθηκε δικαστικά αθώος. Και για τον Kevin Spacey υπήρχαν πάρα πολλές καταγγελίες από ανήλικους τότε ανθρώπους ότι τους κακοποίησε σεξουαλικά. Αποδείχθηκε ότι είναι αθώος. Στο μυαλό... Τι να κάνουμε γι' αυτό, θέλω να πω, καταλαβαίνω τι ξέρω τι να κάνουμε. Εσύ. Λέω ότι διαμορφώνεται μια συγκεκριμένη άποψη στα μυαλά των ανθρώπων με βάση τα ΜΜΕ και το κατηγορητήριο. Ναι, το οποίο. Τον όμως... καταδικάζουμε στο μυαλό μας όλοι αυτόν τον άνθρωπο. Ξέρεις τι, περισσότερο να μου πεις, ας πούμε, ότι είδα social mediaικό ξέσκισμα που κάποιοι οποίοι το πήραν αυτό και τον ξεσκίσανε και είπαν τα χίλια μύρια όσα. Αυτό το καταλαβαίνω, αλλά δεν καταλαβαίνω το περίεργο στο να διαβάσεις το ρεπορτάζ και τις μαρτυρίες και να πεις εντάξει, αυτά υπάρχουν μέχρι στιγμής. Θέλω να πω είναι δύο περιπτώσεις. Δηλαδή, αν ακολουθείς απλώς το ρεπορτάζ και το αναπαράγεις, λες παιδιά, αυτά έχουν πει οι άνθρωποι, να είναι εναντίον του Μεντί, του Kevin Spacey, του Ντάνι Άλβες, συγκεκριμένη περίπτωση, και άλλο το διαδικτυακό ξέσχισμα που λες. Αν ακολουθείς ή αν παράγεις. Α, στο διαδικτυακό. Εγώ σου λέω, παρακολουθείς την υπόθεση. Να. Εσύ ως Γιάννης, εμείς εδώ σε εκπομπή βλέπουμε τι τα δημοσίευματα που βγαίνουν. Τι καταγγέλει η γυναίκα η οποία φέρεται να βιάστηκε. Τι λέει ο ένας, τι λέει ο άλλος. Μάλιστα. Λέει, έχεις μυαλό σου και λες. Καλά, δεν τρέπεται. Να σα πει στη φυλακή. Αυτή δεν είναι η πρώτη ανθρώπινη αντίδραση. Δηλαδή, βλέπεις από τη μία τον ισχυρό πλούσιο ποδοσφαιριστή, ο οποίος σύμφωνα με τόσα καταγγέλλεται παρέσυρε μια γυναίκα στο Δέλτα και τη βίασε. Και απ' την άλλη, μια γυναίκα η οποία, ας πούμε, βγαίνει απέναντι στον πλούσιο γνωστό ποδοσφαιριστή και λέει την αλήθεια τη δική της. Να. Συναισθηματικά, η τάση των ανθρώπων, η δική μας τέλος πάντων, η τάση των περισσότερων ανθρώπων, είναι να πάνε με τη μεριά του φερόμενου αισθήματος. Του φερόμενου αισθήματος που έχει κάνει και τη μαρτυρία, που έχει δώσει και το υλικό, να το πούμε έτσι. Ναι. Στο μυαλό σου και στην καρδιά σου μέσα τον κάθε Ντάνιελ, την έχει καταδικάσει. Χωρίς να γίνει δίκη, χωρίς να έχει τα στοιχεία, χωρίς. Φτάνει λοιπόν κάποια στιγμή, ας τον Ντάνι Άλβες, γιατί η υπόθεσή του αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη. Τον κάθε Μεντί. Τον καταδικάζεις. Ναι. Φτάνει η στιγμή που αθώνεται. Τι λες μετά. Έκανα λάθος. Τι να πεις. Καταλαβαίνεις. Λοιπόν, είναι δύσκολο. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε την κλήρωση, παρακαλώ. Τάκη, πες παρακαλώ μία ώρα από 23:39 μέχρι 23:58. 22, συγγνώμη, και 59 μέχρι 23:58. 22 και 55. Λοιπόν, νικητής είναι ο κύριος Παναγιώτης Μαΐδης με κινητό που τελειώνει σε 116. Παναγιώτης Μαΐδης κερδίζει τη διπλή πρόσκληση με κινητό που τελειώνει σε 116 για το παιχνίδι του Βόλου με τον Ολυμπιακό την ερχόμενη Κυριακή 4:30 στο Πανθεσσαλικό. Κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 11. Πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων, ένα τραγουδάκι και είμαστε και πάλι μαζί σε λίγα λεπτά. Το δεύτερο Fight Club, το Fulham Wolves στο 52 είναι στο 1-1, Μπολόνια Τωρίνο 1-0 στο 65, γκόλι Ζιρόνα μόλις στο 56 λεπτό,
Ζιρόνα Αθλέτικ 1-0. Ποια άλλα είχαμε, ένα. Πού είναι? Το Μίτελ Ντόιτσερ Βίρτσμπουργκ τελείωσε 72-88. Sporting Eldense 1-0 στο 54. Αζέκα 1-0 στο 67. Και τελικό το άλλο μπασκετικό, Παρτίζαν Μπόρατς 101-56. Λοιπόν, αυτά είναι. Τα έχουμε όλα. Είμαστε κομπλέ και υπό έλεγχο όλα. Υπό έλεγχο ευτυχώς, να πούμε, και ο Σοβολίτης Χορτσιανίτης, ο οποίος πήγε περαστικά του. Πήγε στο νοσοκομείο και είχε πόνους έντονους και διαπιστώθηκε ότι είχε ένα αυτοάνοσο το οποίο του προκάλεσε νεφρική ανεπάρκεια. Μάλιστα. Και ευτυχώς ανταποκρίθηκε στην αγωγή. Παραμένει νοσηλευόμενος, αλλά εκτός κινδύνου, ελεγχόμενη κατάσταση και όλα καλά. Μπράβο. Λένε οι γιατροί. Και έτσι να παραμένουν. Περαστικά. Και έτσι να παραμένουν, νομίζω. Λοιπόν. Είμαστε σε εβδομάδα Τσουλού Europa Conference. Ναι, βεβαίως. Να πούμε. Έτσι, οπότε. Πάμε να πιάσουμε τα αυριανά. Μια εξαιρετική ευκαιρία ακριβώς να πιάσουμε τα αυριανά. Αύριο, λοιπόν, έχουμε 8 παιχνίδια για τα group 5 έως 8. Και πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται πριν πούμε αυτά τα οποία πρέπει να πούμε και εσείς να τα ακούσετε με τη δέουσα προσοχή. Ναι. Και με τη δέουσα προσοχή επίσης να τα ακούσει και ο φίλος μας ο G4 Grobbler, ο οποίος κάθεται και βγάζει όλα αυτά τα ωραία στατιστικά. Λοιπόν, πέμπτη αγωνιστική στους ομίλους του Champions League. Ξεκινάμε από τον πέμπτο όμιλο, στον οποίο γίνεται ένας μικρός χαμός. Έχουμε την Ατλέτικο να προπορεύεται με 8, τη Λάτσιο να ακολουθεί με 7, τη Φέγενορτ με 6 και τη Celtic με μόλις 1 βαθμό. Ναι. Ωραία είμαστε. Τα παιχνίδια μας είναι Λάτσιο Celtic, Άσος. Και Φέγενορτ Ατλέτικο Μαδρίτης. Εγώ λέω διπλό. Εγώ λέω χ. Λες χ και χαμός, ε. Να μείνει δηλαδή και η Φέγενορτ στο κόλπο μέχρι τελευταία αγωνιστική. Δεν πρέπει. Ωραία θα. Για το Τζέρτζελο, ναι. Ωραία θα. Για το Τζέρτζελο, ναι. Εγώ ωστόσο νομίζω θα κάνει διπλό η Ατλέτικο. Οκ. Okay. Εντάξει. Η Φέγενορτ δεν έχει κάνει το μέχρι χ στον όμιλο μέχρι στιγμής. Ναι. Αλλά θα το κάνει τώρα, ε. Εντάξει. Ακούστηκες, είπες ό,τι είναι να πεις και προχωράμε. Εγώ πρέπει να κάνω και τη διαφορά, γιατί πρέπει να μειώσω κιόλας κάπως. Πώς κατάλαβες. Ή και όχι. Ναι. Λοιπόν, πάμε στον έκτο όμιλο που γίνεται μεγαλύτερος χαμός ακόμα. Εδώ παίζουν όλοι και η πέμπτη αγωνιστική θα κρίνουν πραγματικά ένα όμιλο στον οποίο είναι η αλήθεια τον περιμέναμε από την αρχή. Από την κλήρωση να είναι, πώς το λένε, συναρπαστικός. Και όντως είναι συναρπαστικός. Λοιπόν, ακούστε πώς έχει κατάσταση αυτή τη στιγμή. Dortmund 7, Paris Saint-Germain 6, Milan 5, Newcastle 4. Είμαστε. Είναι όλοι μέσα αυτή τη στιγμή. Είναι όλοι μέσα. Άρα τα παιχνίδια είναι σούπερ σημαντικά, όπως καταλαβαίνετε. Και τα παιχνίδια μας είναι Paris Saint-Germain Newcastle. Θα είναι άσος. Θα είναι άσος. Δυσκολεύτηκα λίγο. Ναι, δυσκολεύτηκα. Το καταλάβω. Δυσκολεύτηκα. Θα είναι άσος. Και Μίλαν Ντόρτμουντ. Θα είναι άσος. Θα είναι άσος, συμφωνώ. Θα είναι άσος. Και μιλάμε για μεγάλο χαμό. Ναι. Εάν έρθουν έτσι τα μάτς, η Νιουκάστρ θα μείνει πίσω. Ναι, αυτή είναι η ιστορία. Και οι υπόλοιποι τρεις θα παίξουν κανονικά όλες τις θέσεις στην τελευταία αγωνιστική. Ναι. Αυτό θα γίνει. Έτσι είμαστε. Λοιπόν, πάμε. Έβδομος όμιλος. Εδώ ξεκάθαρα πράγματα. Η πρωτιά παίζεται. Μόνο που ούτε η πρωτιά δεν παίζεται πραγματικό. Το έβδομος όμιλος είναι ο εύκολος όμιλος. Ο όμιλος που γέλαγε ο Γουαρδιόλα όταν έγινε η κλήρωση. Λοιπόν, Manchester City με 12 βαθμούς, 4 στα 4. Λειψία 9. Ερυθρός Αστέρας 1. Young Boys 1. Έχουν τελειώσει τα πράγματα. Η θέση του UEFA παίζεται. Του Europa, ναι. Του Europa παίζεται στην πραγματικότητα. Λοιπόν, και τα παιχνίδια είναι City Λειψία. Και θα είναι άσος. Και θα είναι άσος. Και Young Boys Ερυθρός Αστέρας. Να σου πω κάτι. Θα είναι άσος αυτό που είναι. Πάρ' τη μία και βάρα την άλλη να αυτές οι δύο. Ναι.
Πάρ' τη μία και πάρα την άλλη. Εγώ λέω χι. Okay. Εγώ λέω χι. Παρότι δεν το πολύ πιστεύω. Αφού δεν το πιστεύεις, γιατί πρέπει το να πω, πρέπει να πω. Θα πω χι. Θα okay. πω χι. Λοιπόν, και πάμε και στον 8ο όμιλο. Στον οποίο 8ο όμιλο υπάρχει ακόμα ενδιαφέρον, γιατί έχει κρατηθεί η Σαχτάρ. Έχουμε. Να πω ότι ο Τίμιος Γουίλιαν έβαλε γκολ μόλις για τη Φούλα με πέναλτι. Το οποίο το κοιτάγαν στο Βάργα ένα δίλεπτο, αλλά το έδωσαν τελικά. Ναι. Το δώσανε και ήταν κιόλας. Ήταν νομίζω από ό,τι είδα στο replay του, το πάτησε το πόδι. Ναι. Ο Τίμιος Γουίλιαν 35 πατημένα. Ναι, ναι, ναι. 35 πατημένα, αλλά μια χαρά. Μια χαρά βαστάει. Και έχει κι άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο. Γιατί όχι. Ελεύθερος πήγε. Μια χαρά. Λοιπόν, 8ος όμιλος. Βαρσελόνα 9. Πόρτο 9. Σαχτάρ 6. Και Αντβέρπ χωρίς βαθμό. Ναι. Εδώ είμαστε. Και τα παιχνίδια μας είναι Σαχτάρ Αντβέρπ. Άσος. Θα είναι άσος, συμφωνώ. Και Βαρσελόνα Πόρτο. Θα είναι άσος. Θα είναι άσος επίσης. Και εφόσον έρθουν έτσι, θα γίνει λίγο κακός χαμός, όπως καταλαβαίνετε, την τελευταία αγωνιστική, όπου στο Πόρτο Σαχτάρ θα παιχτεί ναι. η δεύτερη θέση. Ναι. Ουσιαστικά. Αυτό θα γίνει. Θέλω να απαντήσω σε ένα μήνυμα για τα μήνυμα μήνυμα μετά. Γράφει κάποιος, λέει ο κύριος Κώστας, έχει σκάλωμα για πολλωστή φορά με τις καταγγελίες βιασμού. Αναφέρεται πιο συχνά στον υποτιθέμενο αθώο κατηγορούμενο παρά στο υποτιθέμενο θύμα. Είναι πολύ λάθος αυτό που λες, αλλά έπιασε τον εαυτό μου πολλές φορές το τελευταίο διάστημα σε διάφορες υποθέσεις, τις οποίες είχα ψυχολογικά ταχθεί υπέρ του θύματος, γιατί αυτή είναι η φυσική ροπή, η δική μου τουλάχιστον. Και όταν μετά, ας πούμε, βγήκε το αποτέλεσμα της δικαστικής αντιπαράθεσης σε πρώτο, σε δεύτερο βαθμό, το τελεσυδίκηση υπόθεση, προέκυψε κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που πίστευε η κοινή γνώμη. Από εκείνο το σημείο και μετά, λοιπόν, προσπαθώ να σέβομαι όσο μπορώ το τεκμήριο της αθότητας, το οποίο πολλοί από εμάς δεν το κάνουμε. Με το που σκάει μια υπόθεση, κατευθείαν βγάζουμε την ετοιμιγωρία μας, ναι. χωρίς να έχουμε. Και νύχια επίσης. Και νύχια και όλα, ναι. όλα. Και βγαίνουμε και ποστάρουμε και καταδικάζουμε και τέτοια. Νομίζω ότι και εγώ, όπως και οι περισσότεροι άνθρωποι, έχουμε πάρα πολύ μεγάλη αδυναμία στις γυναίκες, ειδικά στους ανθρώπους που καταγγέλνουν ειδικά σε περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης, βίας κλπ. Με τους ανθρώπους που έχουν δεχτεί την επίθεση είμαστε. Ωστόσο, ξαναλέω, υπάρχει το τεκμήριο της αθότητας, το οποίο ούτε εγώ το έχω σεβαστεί αρκετές φορές, και πολλοί από εμάς βγάζουμε, καταδικάζουμε και βρίσκουμε την ενοχή σε ανθρώπους που η υπόθεσή τους εκκρεμεί. Οπότε, επειδή έχουν αθωωθεί πολλοί άνθρωποι τους οποίους έχει καταδικάσει το λαϊκό δικαστήριο, των social media ή της παρέας ή των τηλεοπτικών εκπομπών ή οτιδήποτε άλλο, απλά προσπαθώ να είμαι λίγο πιο προσεκτικός. Γιατί ξαναλέω ότι αν έναν άνθρωπο του σπηλώσει την εικόνα, την, βάση περιπτώσει, την επαγγελματική του θέση, τη ζωή του, τον δείχνεις με το δάχτυλο, τον σταυρώσεις, τον εξευτελίσεις και αποδειχθεί αθώος, πώς θα ξαναπάρει τη ζωή του πίσω. Τελικά. Αν 1% είναι αθώος, λέω. 10% είναι αθώος. Ναι, όσο τέλος πάντων. Όσο ναι. είναι αθώος, ξέρεις, μέχρι να τελεσυδεί, μέχρι να αποδειχθεί η ενοχή του ή ναι. η αθότητά του. Ποιος θα του δώσει πίσω τη ζωή του. Γιατί την ιστορία ενός φερόμενου ως κακοποιητικού ανθρώπου ή βιαστή οτιδήποτε θα τη μάθουν 100, αν αθωωθεί θα το μάθουν 10. Ναι. Και από αυτούς τους 10 θα το πιστέψουν οι 5. Αν καταδικαστεί θα το μάθουν 100 και θα ασχοληθούν 1000. Ναι. Αν αθωωθεί θα το μάθουν 10 και θα ασχοληθεί ένας. Και ναι. δεν θα το πιστέψουν οι 10 που θα το μάθουν. Δηλαδή θα πούνε, έλα μωρέ, τώρα γλίτωσε γιατί έχει λεφτά. Δεν θα μπει κανένας στην ουσία. Οπότε προσπαθώ λόγω αυτού του θέματος, επειδή έχουμε μιλήσει και εδώ στην εκπομπή και ο καθένας προσωπικά και στα social media και στις παρέες τα λοιπά, με σκληρά λόγια για ανθρώπους οι οποίοι έχουν κατηγορηθεί για πράγματα τα οποία αθώθηκαν μετά, και σκέφτεσαι και λες, διαμορφώνεται μια κοινή γνώμη με ένα συγκεκριμένο τρόπο απέναντι σε έναν άνθρωπο. Αν αυτός ο άνθρωπος προκύψει ότι είναι αθώος. Και στην τελική ανάλυση, προκύπτει ότι είναι αθώος. Δεν ξέρουμε πώς βγήκε αθώος. Ξαναλέω, μπορεί να είναι ότι πλήρωσε, μπορεί να έχει καλό δικηγόρο. Αλλά πιστεύουμε ή δεν πιστεύουμε μετά στη δικαιοσύνη. Πιστεύουμε ή δεν πιστεύουμε στο δικαστικό σύστημα. Θέλω να πω ότι η δικαιοσύνη είναι καλή μόνο όταν βγάζει το αποτέλεσμα το οποίο είναι αρεστό σε εμάς. Δηλαδή, αν καταδικάσει έναν άνθρωπο τον οποίο έχουμε ήδη εμείς καταδικάσει στο μυαλό μας, τότε η δικαιοσύνη λειτουργεί σωστά. Αλλά αν τον αθωώσει τον Ντάνι Άλβες, τον Σπέισι, τον τέτοιον που εμείς τον έχουμε στο μυαλό μας ως ένοχο, αν τον αθωώσει, λέμε, πω πω, η δικαιοσύνη δεν κάνει καλά τη δουλειά της,
τα παίρνει. Έχει πληρώνει αυτός, έχει καλούς δικηγόρους, έφερε ψευδομάρτυρες. Τελικά πιστεύουμε στη δικαιοσύνη ή όχι? Αυτό είναι το ερώτημά μου. Πιστεύουμε αλακάρτη στην αλακάρτη δικαιοσύνη μόνο όταν η ετοιμιγορία της είναι αυτή που μας αρέσει? Και αν δεν πιστεύουμε στη δικαιοσύνη, τελικά σε τι θα πιστέψουμε? Δηλαδή, αν πιστέψουμε τη δικαιοσύνη παντού και στην Ελλάδα που την κατηγορούμε για διαφθορά και σε όλο τον κόσμο και οπουδήποτε, η δικαιοσύνη είναι χειραγωγείται, είναι πιασμάν, είναι τέλος πάντων στρεβλή, είναι οτιδήποτε άλλο. Πού θα πιστέψουμε? Αν δεν μπορούμε να ακουμπήσουμε ούτε καν στη δικαιοσύνη, δεν έχουμε κανένα τελευταίο αποκουμπί, γιατί αύριο μεθαύριο θα τύχει σε εμάς μια υπόθεση και δεν θα έχουμε πίστη μετά στη δικαιοσύνη η οποία θα εκδικάσει την υπόθεσή μας. Δεν έχεις από κάπου να πιαστείς μετά. Αν δεν έχεις τίποτα να πιστέψεις, τίποτα να θεωρείς ότι στον κόσμο αυτόν παραμένει. Ναι, το περιδικαίου αίσθημα, ναι, αυτό. Το περίφημα, αν καταρρεύσει αυτό. Μετά πού θα πιαστούμε? Πουθενά. Μετά θα πάμε. Τι θα κάνουμε, θα πάμε στην αυτοδικία μετά? Πουθενά η δικαιοσύνη. Είναι πυλώνας, δεν το συζητάμε. Ναι, προφανώς δεν είναι τέλεια. Προφανώς έχει τα στραβά της. Ναι. Αλλά ξέρω εγώ, θέλω να πιστεύω ότι πρέπει εκεί τουλάχιστον να κουμπάμε στη δικαιοσύνη λέγοντας ότι κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Διαφορετικά γκρεμίζεται η κοινωνία, γκρεμίζεται το σύμπαν. Αν πιστεύεις δηλαδή δεν υπάρχει τίποτα όρθιο πουθενά, ούτε εδώ, ούτε έξω, ούτε οπουδήποτε, σε ό,τι έχει να κάνει με οποιονδήποτε άνθρωπο, οποιαδήποτε υπόθεση, αν το αποτέλεσμα δεν είναι αυτό που επιθυμείς ή αυτό το οποίο κρίνεις εσύ ότι πρέπει να είναι, πού πάμε τότε? Αυτή είναι η απορία μου, γι' αυτό έχω δισταγμούς. Γιατί βλέπω ανθρώπους στους οποίους έχουμε ισοπεδώσει και αποδεικνύονται τελικά μετά από μια μακρά δικαστική διαμάχη και διαδικασία, αποδεικνύονται αθώοι. Και τι απογίνονται αυτοί οι άνθρωποι μετά? Σκεφτόμουν να τους πράξω, ο Kevin Spacey. Αθώθηκε. Ναι. Με τον ένα, με τον άλλο τρόπο, παραγράφηκαν, πάρθηκαν καταθέσεις πίσω. Ναι. Αθώθηκε όμως. Αθώθηκε. Η καριέρα του έχει ισοπεδωθεί. Διαλυθεί. Τον πετάξαν έξω από το House of Cards. Οι ταινίες στις οποίες είχε παίξει δεν βγήκαν σε αίθουσες ή βγήκαν σε τρεις κινηματογράφους. Ναι. Δεν του έδινε δουλειά κανένας. Σβήστηκε σχεδόν. Αυτό σβήστηκε το χάρτη. Μιλάμε για έναν ηθοποιό τεράστιο, οσκαρικό, ο οποίος είναι ομοφυλόφιλος, δεν το έκρυψε ποτέ αυτό το πράγμα, ο οποίος κατηγορήθηκε για βιασμό ανήλικου και αποδείχθηκε δικαστικά, ξαναλέω, ότι δεν το έκανε. Η καριέρα του καταστράφηκε. Σαν άνθρωπος στιγματίστηκε για πάντα. Ως ένας βιαστής ανήλικων παιδιών. 16χρονων, τι ήταν ο άνθρωπος που τον κατηγόρησε, και άλλες συμπεριφορές. Ποιος θα δώσει πίσω τη ζωή του αυτή? Τα τελευταία χρόνια πίσω θα δώσει πίσω. Αυτή είναι η απορία μου. Δεν περιμένω απάντηση να πάρω εδώ και τώρα που συζητάμε. Εκφράζω σκέψη φωναχτά. Αυτό. Γι' αυτό και προσπαθώ να είμαι προσεκτικός. Δεν υποστηρίζω σε καμία περίπτωση φερόμενους ως βιαστές. Ποτέ δεν το έχω κάνει στη ζωή μου. Το αντίθετο έχω κάνει. Τα φερόμενα ως θύματα πάντα υποστηρίζω. Προσπαθώ όμως να βάλω ένα φρένο σε αυτή τη σκέψη μου και στον τρόπο που εκφράζομαι. Ακριβώς γιατί δεν θέλω να αδικήσω ποτέ κανέναν άνθρωπο που μπορεί να είναι αθώος. Λέγοντας κάτι. Στην παρόρμηση πάμε. Ναι. Λοιπόν, μέχρι για παρόρμηση, συγγνώμη τώρα, δεν είναι καθόλου παρόρμηση, αλλά μάλλον αναμενόμενο και είναι είδηση τωρινή, της ώρας που λέμε, ότι όπως μαθαίνουμε και αύριο φαντάζομαι θα έχουμε και πολύ πιο επίσημες ανακοινώσεις, ότι οι μέτοχοι της EuroLeague συμφώνησαν να δοθεί wildcard σε ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Πολύ άργησε. Η οποία θα μπει στην Ευρωλίγκα από τη σεζόν 2025-2026. Θυμάστε ότι πριν από... μένουν να διευθετηθούν πολλά θέματα, κυρίως οικονομικά όπως καταλαβαίνετε, έτσι, γιατί για να γίνει τέτοιο πράγμα, για να γίνει τέτοια... Άλλος θέλετε να την πείτε, όπως θέλετε πείτε την. Πρόοδο, ό,τι λέω. Ναι, λοιπόν, πρόοδο. Θα πρέπει να προσφέρουν οι Εμμυρατιανοί οικονομικούς πόρους να συνεισφέρουν. Στην Ευρωλίγκα. Και θα το κάνουν. Όπως καταλαβαίνετε. Και η αρχή έχει γίνει, θυμάστε το συζητάμε πριν από λίγες μέρες, με μια εφηβική ομάδα, η οποία συμμετέχει στην ABA Λίγκα και ουσιαστικά αυτοί που είναι να τρέξουν το project, γιατί από εκεί έχει ξεκινήσει, σου λέει πάμε να το δούμε δοκιμαστικά. Θυμάστε που τα λέγαμε. Ναι. Να δούμε δοκιμαστικά την ομάδα, να δούμε πώς θα πάει, πώς θα μπει, πώς θα γίνουν τα ταξίδια, πώς θα την οργανώσουμε ωραία τη φασούλα, ναι, έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι πλέον όταν είναι να υποδεχθούμε και την ομάδα στην Ευρωλίγκα να το κάνουμε καλά. Και προσοχή τώρα, είναι που μόλις τώρα βγήκε η είδηση, αλλά καταλαβαίνετε ότι αυτό το πράγμα δεν θα έρθει μόνο του. Θα έρθει με πράγματα από πίσω, διότι δεν είναι δεδομένο ότι δεν πρόκειται να μπει η ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων στην Ευρωλίγκα για να είναι περίγελος. Και να... περίγελος, ναι, δεν τους νοιάζει. Εγώ λέω ότι αρχή, θα φτάσει και θα πέσουν χρήματα. Ωραία, έτσι εντάξει, ώστε okay, η ομάδα να είναι...
ανταγωνιστική. Πολύ αξιόμαχη okay. με έναν τρόπο. Εντάξει. Okay. Αξιόμαχη δεν ξέρω αν θα είναι. Περίγελος δεν θα είναι. Αξιόμαχη δεν θα είναι ομάδα για. Ξέρω εγώ, θα ξεκινήσει για έναν ομάδα για playoffs ή για Final Four. Δεν θα είναι. Όπως δεν λέω και, αυτό. Όπως δεν είναι και άλλες πλούσιες ομάδες. Αλλά δεν θα είναι παιδιά άντρες. Όχι. Γιατί θα ρίξουν λεφτά και κάπως στο πρωτάθλημά τους. Όπως είδαμε πώς έγινε στο ποδόσφαιρο, αυτό εννοώ. Περάσει στο πρωτάθλημά τους τώρα. Θα φέρουν NBAers και Αμερικανούς που είναι στην Κίνα. Το πιο απλό πράγμα. Θα σου πούνε πόσα παίρνει παιδί μου στην Κίνα που έχει πάει. Ξέρω εγώ, Φριντέτ, λέω ένα όνομα. Πόσα παίρνει παιδί μου, 2 εκατομμύρια. Μάλιστα, πάρε 4 και έλα. Απλά είναι τα πράγματα, δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Ο κ. Κώστας είπε πάρε 4, αλλά έκανε την κίνηση για πάρε 3. Αλλά 4 εννοούσες. 4 εννοούσες. Στα κάτω, στην τσέπη έδειξε. Στην τσέπη, ναι. Έλα εδώ, παιδί μου, εσύ στο NBA. Τι συμβόλαιο έχει στο NBA. Έχω καθαρά νέτα 3 εκατομμύρια. Έρνω 6, τα 50% το παίρνει εφορία. Πολύ ωραία. Θα πάρει τα 6 χωρίς το 50% το παίρνει εφορία. Υπέροχα. Απλά είναι τα πράγματα. Προφανώς και αυτό δεν σημαίνει ότι θα γίνουν κατευθείαν ομάδα η οποία θα είναι για τα ψηλά πατώματα. Όχι. Δεν θα είναι περίγελος όμως. Όχι. Αλλά ναι, με τους μισθοφόρους θα στέκεται. Με τους μισθοφόρους θα πάρουν ένα καλό προπονητή, θα το χρυσοπληρώσουν. Μπράβο, αυτό. Την πρώτη χρονιά μπορεί να τερματίσουν 12η, την επόμενη χρονιά να μπουν στα play-ins και μετά να. Γιατί όχι. Γιατί όχι. Από τότε που άνοιξε η κερκόπορτα του Μουντιάλ στο Κατάρ. Και πέσανε οι μάσκες και τελειώσαν τα προσχήματα. Δεν υπάρχουν πια προσχήματα. Ότι, τίποτα. Αγοράστηκε ένα Μουντιάλ. Αποδείχθηκε ότι αγοράστηκε το Μουντιάλ. Ότι δωροδοκήθηκαν άνθρωποι. Χωρίς καμία. Ορίστε. Δεν αθώθηκε κανένας. Λοιπόν, αποδείχθηκε ότι αυτοί οι άνθρωποι χρηματίστηκαν. Δεδομένα. Συνελήφθησαν. Άλλοι κρύβονται ακόμα. Όπως ο φίλος μας εκεί στην Καραϊβική. Κρύβονται. Δεν τον έχουν έρθει. Λοιπόν. Κανείς δεν είπε μετά, παιδιά, επειδή το Μουντιάλ αυτό αγοράστηκε, δεν θα το πάρει το Κατάρ, γιατί εδώ πέρα έχουμε προϊόν παράνομης συναλλαγής. Όχι, έγινε κανονικά στο Κατάρ. Εφόσον έγινε στο Κατάρ και τα λεφτά, τα βρώμικα, τα πιάσαν, λερώσαν τα χέρια τους, τα βάλαν στην τσέπη και πλήναν τα χέρια τους μετά και όλα καλά, κάνα και με ένα μωρομάντιλο και έφυγε η μυρωδιά, γιατί να μην πει, γιατί να μην πάρει και η Σαουδική Αραβία του Μουντιάλ του 34. Γιατί να μην μπουν τα Εμιράτα στην Ευρωλίγκα, γιατί να μην μπει ομάδα της Σαουδική Αραβία στο Champions League και ούτω καθεξής. Βεβαίως, τα γιατί... λεφτά τους μια χαρά είναι, επειδή μυρίζουν πετρέλαιο. Γιατί όταν η ερώτηση είναι, παιδιά, εντάξει, να δούμε, να συζητήσουμε, δεν είναι σωστό, δεν είναι ηθικό, που είναι ναι, αλλά θα βάλουμε πολλά λεφτά. Α, εντάξει. Και κάπου εκεί τελειώνει η ιστορία. Και θέλω να πω ότι επίσης καταλαβαίνω ότι πιθανώς με την είσοδο ομάδας από το Ντουμπάι στην Ευρωλίγκα, εγώ λέω κιόλας ότι η βασική σκέψη είναι να διορθωθεί μια βασική ανορθογραφία μέχρι στιγμής της Ευρωλίγκας, στην οποία θα συμφωνήσουμε με μεγάλη χαρά όλοι οι ομάδες. Θα αυξηθούν πάρα πολύ τα χρήματα που θα παίρνουν οι ομάδες για νίκες και κατάκτηση, γιατί αυτή είναι η ιστορία και είναι τα ιστορία χρονικών. Του λέγανε, δεν μπορεί, κύριε, ξέρω εγώ, έλεγε ο Βατούτιν, να φτιάχνω εγώ ομάδα με budget 25 και 30 εκατομμύρια ευρώ για να πάρω, ξέρω εγώ, 1,5. Στο τέλος, ότι δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Το έκανες όμως. Το έκανες. Έχεις φτάσει μια χρονιά να κάνεις μπάτζετ με 42 εκατομμύρια. Αλήθεια. Τότε που μέσα στην χρονιά έχεις πάρει και τον Κυριλένκο. Δηλαδή δεν σου φτάνει αυτή. Και δεν το πήρες και στο τέλος. Ναι. Δεν σου φτάνει αυτή που είχες. Λες, α, έμεινε και ο Κυριλένκο ελεύθερος από τη Γιούτα Τζαζ. Α, τον πάρω. Και έχεις φτάσει 42 εκατομμύρια. Δεν σου βάλε κανείς το ΑΚ47 του Κυριλένκου στον Κρόταφο. Το ήθελες και το κάνεις. Ήθελε και το έκανα. Προς τώρα θα παίρνει και περισσότερα λεφτά και θα είναι όλα υπέροχα και καθαγιασμένα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, 11:30. Πάμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων, τραγουδάκι και επανερχόμαστε. Τάκαρ, έρχεται ο κόσμος στο περίπτερο να πληρώσει και οι πιστωτικές χτυπάνε ασυναίσθητα, ασταμάτητα στον πάγκο. Τις μουσικές. Τάκαρε, μόλις μπήκα σπίτι και η πολυθρόνα μου είπε «Καλώς τον κάθισε, πώς ήταν η μέρα σου». Κύριε Τάκη, έβαλα μόλις αλυσίβα στο στόμα μου και άρχισα να βουρτίζω τα δόντια μου. Μόλις κοιτάθηκα στον καθρέφτη, συνειδητοποίησα ότι δεν έχω δόντια, λέει ο Δουβίκα στο κατογείον. Μου θυμίσατε το επεισόδιο του Ευτυχισμένοι Μαζί που νόμιζαν ότι ήταν εξωγήινοι. Και πολλά άλλα μηνύματα. Όπως άναψε το καλοριφέρ σε πολυκατοικία που είχε ανάψει πάνω από 10 χρόνια. Τάκη, σε ευχαριστώ για τις μουσικές σου. Δεν μπορούσα να έχεις τη δική μου πολυκατοικία. Δεν μπορούσα να το στέλνει από τη δική μου πολυκατοικία. Να γυρίσω και να το βρω αναμένο. Λοιπόν. Και πολλά άλλα. Για σένα που ρωτάς πού θα βρεις τα podcast. Στο Spotify, στο κανάλι της Τίχημαν. El Sombrero Stories. Εκεί θα βρεις. Είναι πάρα πολλά και πολύ ωραία. Τολμώ να πω. Παιδιά. Τα θέματα Αθήνα-Ντουμπάι, 5 ώρες ταξίδι, γιατί όταν πηγαίνουν στη Μόσχα, δηλαδή όταν πηγαίναν στη Μόσχα μέχρι πρότινος, είναι το ταξίδι μικρότερο. Και από τη μια άκρη της Ρωσίας στην άλλη, μπορεί να είναι και 12 ώρες ταξίδι.
και διαβολοβδομάδες πώς θα παίζουν οι ομάδες. Πέρα θα το βρουν, θα τα γκρουπάρουν με ίδιο τρόπο ώστε κάπως να βγαίνουν τα ταξίδια. Μπροστά στον πικικίνι τώρα, παιδιά, θα τα λύσουμε όλα τώρα. Σιγά. Μπορεί να πούνε στην αρχή στα Εμιράτα, δηλώστε έδρα κάπου αλλού. Όπως δηλώστε έδρα σε κάποια ευρωπαϊκή πόλη μέχρι να λύσουμε τα τεχνικά ζητήματα. Παιδί μου, να σας έχει το γήπεδό σας στην Ισπανία, στην Αγγλία, ξέρω εγώ, στη Γαλλία. Στο σμαγείπεδο κάπου να είναι η έδρα σας. Μπορεί. Λέω, αυτά τα βρει η υπηρεσία μας. Ναι, άμα υπάρχει καλή διάθεση και πολλά λεφτά, αυτά τα ζητήματα λύνονται. Κύριε Τάκη, χτενίστηκα μαλισσοπρίωνο, βλέπω. Μήπως ο Ψάπ ακούει μουσικές Τάκαρου και έβγαλε την καλύτερη εντεκάδα με 12 παίχτες. Μπορεί. Μπορεί. Ωραία. Δηλαδή, ρε Κώστα, δεν πιστεύεις ότι χειραγωγεί τη δικαιοσύνη όπως πολλοί άλλοι θεσμοί, είτε χρηματίζεται είτε δέχεται εντολές κλπ. Σε ποια χώρα ζεις και σε ποια χώρα δουλεύεις, δεν το λέω ειρωνικά. Και ξαναλέω, αν πάψουμε να πιστεύουμε στην έννοια της δικαιοσύνης, είτε εδώ είτε στο εξωτερικό είτε οπουδήποτε, γιατί οι ιστορίες που συζητάμε είναι παγκόσμιες, δεν είναι, είναι και στην Ελλάδα έχουμε περιπτώσεις και σε όλες τις χώρες του κόσμου. Αν λοιπόν πιστέψουμε ότι επειδή η απόφαση που βγήκε δεν είναι της αρεσκίας μας, ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη και ότι πληρώνονται, χειραγωγούνται, απειλούνται, πιέζονται, οτιδήποτε άλλο. Πιστεύουμε λοιπόν ότι η δικαιοσύνη δεν υπάρχει. Σε τι μένει να πιστέψουμε μετά? Τι θα κάνουμε? Έχει τρωτά σημεία, έχει ατέλειες, έχει επίορκους. Ό,τι θες μπορείς να το πεις και να είσαι μέσα. Θα την καταργήσουμε? Θα πιστέψουμε ότι είναι βρωμερή και δυσόδης απ' άκρη σ' άκρη? Είναι καλή όταν βγάζει ένα αποτέλεσμα που μας βολεύει ή που συμφωνούμε, είναι κακή ή ανήθικη ή διεφθαρμένη όταν βγάζει το ανάποδο αποτέλεσμα? Κάποτε πρέπει να πιαστούμε. Δεν πρέπει να έχουμε κάτι να κρατηθούμε. Πρέπει. Ούτε η δημοκρατία είναι τέλεια. Τα έχουμε ξαναπεί. Το λέμε. Δεν είναι τέλεια. Είναι ό,τι καλύτερο έχουμε. Την καταργήσουμε και αυτή γιατί δεν είναι τέλεια? Αν δεν βρούμε κάτι καλύτερο, όχι. Ο Κωστής από την Κύπρο λέει: το θέλω να βάλω το στολίδι μου στη φάτνη σου. Είναι καλή ατάκα για πέσιμο? Δοκιμάστε το, παιδιά, και θα δείξει. Ναι. Δεν είμαι πολύ σίγουρος. Πώς θα γίνει να μπει και μια βορειοκορεατική ομάδα στην Ευρωλίγκα με τον ηγέτη να επιβάλλει τα οκτάποντα και τα δεκάποντα που έχει στο τοπικό πρωτάθλημα? Τι ωραία ιστορία και αυτή, ρε. Εντάξει, θα γίνουν σιγά σιγά. Θα γίνουν πολλά. Όσο πιστεύω η επόμενη μεγάλη αλλαγή θα σταματάει ο χρόνος στο ποδόσφαιρο. Κοντά σε μένα. Είναι νομίζω το αμέσως επόμενο. Ναι. Ο κύριος Στάκης, όχι, δεν παίζει σε κάποιο μαγαζί μουσική, αλλά έπαιζε παλιά. Έπαιζε Κάμελ. Έπαιζε χρόνια. Πάρα πολλά μαγαζιά έχει παίξει ο Στάκης. Στο Στάβλο, στο Κάμελ, γενικά. Έχει παίξει και Στάβλο, ρε Τάκαρε. Μεγάλο μαγαζί. Τώρα μην λέω ότι δεν έπαιζε ψυχεδελική μουσική. Ο κύριος Στάκης έπαιζε ό,τι ήθελε. Ροκ έπαιζε κατά βάση. Αλλά όπως ακούτε, έχει πολύ βαθιές γνώσεις. Και σε οτιδήποτε είναι. Οτιδήποτε. Έχω διαδώσει το podcast για τη Φαμίλια Μοντέρο σε 10 με 15 άτομα μίνιμουμ σήμερα. Μάστε. Ευχαριστούμε πολύ. Θα συμμετείχα στο διαγωνισμό, αλλά είμαι από Βόλο και θα μπω τζαμπέ. Sorry, not sorry. Αν ακούει ο κύριος Μπέος, ενδεχομένως να γίνουν κάπως οι έλεγχοι λίγο πιο εντελεχείς. Για αυτούς τους πονηρούς, το λέω εγώ. Που μας τρίβουν στα μούτρα μας ότι θα μπουν στο γήπεδο τζαμπέ. Κρίμα που σταμάτησε ο Τόργκελε, να τον πάρει η Ρεάλ να αυξήσει το challenge στον Καρλέτο. Πολύ καλά. Παιδιά, να κρατήσω για ψευδόνυμο το καράτε κιλτ που είχα στείλει τότε με τη Celtic ή το Elohim και Cinefil. Ωραίο και το καράτε κιλτ. Εμένα μου αρέσει. Καράτε κιλτ. Πολύ, εμένα μου αρέσει. Αρέσει. Καράτε κιλτ. Ακούω τάγμπουλ και έχω συνειφάρει τη μισή μυζήθρα που μου έστειλε η μάνα μου το χωριό. Ο τραγανός Δέλλας. Ο Ψάπ έβγαλε 12 αντί για 11. Ο μεγαλέφαντος τώρα δικαιώνεται, η προβατίνα Τέρνερ. Μάγκες, μόλις έφτασα από Θεσσαλονίκη και το λεωφορείο του πάρκινγκ του αεροδρομίου δόνησαν τα πριόνια του κυρίου Τάκη. Πλέον δεν θυμάμαι καν αν έχω αμάξι. Είμαστε στο λεωφορείο του πάρκινγκ του αεροδρομίου, ε. Ναι. Μάλιστα, πολύ καλά. Μεγάλη αλήθεια. Όταν φαγάδικο έχει στο μενού σουβλάκια και πίτσα, τότε ένα από τα δύο είναι χάλια. Συνήθως η πίτσα. Δεν μπορώ να επιβεβαιώσω απόλυτα. Μπορώ να επιβεβαιώσω, δεν λέω αν είναι η πίτσα ή όχι, αλλά όταν υπάρχουν αντιθετικά πράγματα, συνήθως το ένα από τα δύο δεν είναι καλό. Ναι. Εγώ θα το πάω ανάποδα. Πήγαινε το. Αν το μαγαζί ειδικεύεται στην πίτσα και έχει και σουβλάκια. Πρόσεξε τι. Δηλαδή είναι κατά βάση πιτσαρία, ναι. Αλλά έχει και σουβλάκι. Ναι. Υπάρχει περίπτωση το σουβλάκι να είναι αξιοπρεπές. Γιατί τι είναι, βάζει το σουβλάκι πάνω στο κάρβονο και το ψήνεις. Αυτό πολύ, γιατί ο εξοπλισμός τη σουβλακερή.
είναι πολύ ακριβώς. Δηλαδή είναι δύσκολο να είσαι πιτσαρία και να έχεις και σουβλάκια. Να είσαι σουβλακερή και να έχεις και ένα φούρνο για πίτσα. Έχεις μια, πιο εύκολο. Έχεις μια σχάρα με κάρβουνα και ψήνεις και σουβλάκια. Αμόνο σχάρα κάρβουνα, χωρίς γύρω τέτοια. Ναι, οκ. Ναι, okay. Αντιθέτως, αν είσαι σουβλατζίδικο. Ναι. Κατά βάση. Ναι. Και έχεις το μενού και πίτσες, τότε δυσκολεύουν τα πράγματα. Πρόσεξε τη διαφορά. Καταλαβαίνω ότι λες και πρέπει να διαψεύσω. Okay. Πρέπει να το διαψεύσω. Όχι απαραίτητα. Κύριε Τάκη, με τον άσμα, με το άσμα των 10.30 λεωτρής και ο Κούκοτς, πήγα στα Ιμαλάια, κατέβηκα προς το οροπέδιο του Θιβέτ, πέρασα από τα σοκάκια της Λάσα, μετά Κασμίρ και επέστρεψα νότια προάστια. Μάλιστα. Ένα πολύ ωραίο ταξίδι έκανες. Mm-hmm. Ωραίοτατο. Ωραίοτατο. Κύριο Τάκη, σε παίζει και Ανδρομέδα, βλέπω, ναι. Πολύ ωραία. Ωραία, να έρθουν εδώ στα δύο αράκια, θα βρούμε ημερομηνίες για την ομάδα τα Εμιράτα, λέει. Πολύ ωραία. Mm-hmm. Θα βρούμε ημερομηνίες. Κάπου θα τους τριμώξουμε στο πρόγραμμα. Και θα κάνουν και ζωάρα τώρα στην Κρήτη, έτσι. Ναι. Θα θέλουν να φύγουν. Βεβαίως. Να θέλουν να φύγουν. Βεβαίως. Δεν ξέρω, παιδιά. Τώρα αυτό σιγά μην ήξερε ο Σνίκ πιάνει πάρει σε μένα φορέ στον Μπουφάνε. Τώρα ούτε παίχτη. Εντάξει, τώρα αυτό. Παιδιά, ντροπή. Σιγά μην δεν ξέρουν τώρα. Δεν ξέρει ο Σνίκ τον Νεϊμάρ. Οι ίδιοι κάγκουρες είναι. Δεν θα γνωρίζονται μεταξύ τους οι κάγκουρες. Από όλους δηλαδή. Εντάξει. Μεγάλη αλήθεια από τον Λάζαρο Καρότα, το να βλέπεις ότι το ασανσέρ είναι στον πρώτο όροφο είναι πιο σπαστικό από το να βλέπεις ότι είναι στον πέμπτο. Όχι. Γιατί κατσάκ το πατάς ήρθε στον πρώτο. Στον πέμπτο έχει ώρα μπροστά του. Ναι. Άσε που. Εν πάση περιπτώσει, παιδιά, μην στραβώνουμε γιατί είναι στον πρώτο. Μπορεί να ανέβει και κάποιο γέροντα. Μπορεί να ανέβει και κάποια γριούλα. Κάποιο άνθρωπο που έχει χτυπήσει. Δηλαδή, Σόνι και Ντέ είναι κάποιο τεμπέλη που ανέβηκε στον πρώτο. Μπορεί να είναι ένα άνθρωπο που δυσκολεύεται να περπατήσει. Και δεν κατάλαβα, δηλαδή, αυτή πρέπει να κοινόχρηστα. Δεν πάει χρησιμοποιεί το σανσέρ. Έχει κάποια ταμπέλα που λέει απαγορεύεται η κάτοικη του πρώτου να χρησιμοποιεί το σανσέρ. Τι λέτε σε σχεδόν πρώην φίλο που ανεβάζει αυτό και ένα νέο φίλο στο αποφθέγματα τύπου life coaching για ζωή και αγάπε. Τι να το πεις. Είναι καλός φίλος. Δεν φούλε σχεδόν πρώην φίλο. Άρα έχει δώσει μόνο στην απάντηση. Τι να το πεις δηλαδή. Κύριε Κώστα, αν το μαγαζί ειδικεύεται στα σουβλάκια, αλλά κάνει και καφέ όπως ένα τίμιο κατάστημα στο σταθμό Λαρίσης, τι κάνουμε? Αν έχουμε τορμερή ανάγκη για καφέ και δεν υπάρχει κάτι άλλο γύρω-γύρω, καφέ. Του κάνουμε. Καφέ είναι. Πόσο στραβά μπορεί να πάει? Ναι. Αν πάει στραβά τόσο πολύ, πια παίρνει έναν άλλον. Ναι. Δουλεύετε στο πρώτο αθλητικό ραδιόφωνο σε μια χώρα που εδώ και 10 χρόνια έχουν απαγορευτεί μετακινήσει οπαδών. Έχετε σκεφτεί ποτέ σοβαρά να ασχοληθείτε με αυτό το θέμα? Είχαμε σκεφτεί πριν την απαγόρευση μετακινήσει οπαδών. Πρέπει να σου πω να ασχοληθούμε με το θέμα. Και είχαμε ασχοληθεί με το και θέμα. Είχαμε ασχοληθεί, αν ψάξει στο YouTube και βάλει κωδικέ λέξει Πάμε γήπεδο και Fight Club, Πάμε γήπεδο μαζί και Fight Club, θα βρει. Τι λέει, υπάρχει φήμη ότι η γυναίκα τον Ντάνι Άλβαρς τα έφτιαξε με την κοπέλα που του έκανε μήνυση. Δεν το έχω ακούσει. Λέτε. Ο κύριος Βερίκιος θέτει ή τίθη ένα σοβαρό ζήτημα. Λέει: έχει έρθει η μάνα της κοπέλας μου και τη φιλοξενούμε. Ναι. Σήμερα ξεκίνησαν τα περιγά μου και ονοματοδοσίας παιδιών. Τι κάνω? Παθαίνεις. Ήρθε με αποστολή, όπως καταλαβαίνεις. Ναι. Ήρθε με αποστολή. Παθαίνεις μία ξαφνική γαστεντερίτιδα και φεύγεις από το σπίτι να μην τις κολλήσεις. Είναι μία λύση. Ένα κολλικό, fake. Ήρθε μετά, δεν το ξέρεις, δηλαδή δεν το περίμενες, σου σκάσε από το πουθενά. Πώς έτοιμα τον πατέρα μου που του λέω θα φάω popcorn για βραδινό και μου λέει μη είναι ανθυγινό και 15 λεπτά μετά τα εξαφάνισε. Λέει Γκερέρο Ρωσέ, ο Τζαμπέ από πριν. Μάστε. Δεν σε χάλασε, είδες, για να σε πονηρίζεις και να μπαίνεις τζαμπέ στο κήπεδο που στα φάγε Τζαμπέ και ο πατέρα στα popcorn. Δεν σε χάλασε, είδες. Κάρμα είναι αυτό. Κάρμα is a bitch. Φέρος και ο Τζέι Σίμψον αθώθηκε με πολύ περισσότερα στοιχεία. Δυστυχώς η πλειοψηφία. Δεν ήταν βιασμός εκεί, ήταν διπλή δολοφονία. Εκεί. Μην μπερδευόμαστε. Αν θυμάμαι την περίπτωση του Κλέιμαν, που του διέκοψε συμβόλαιο ο Βόλος την ίδια μέρα που έγινε γνωστό και μετά αθώθηκε. Ναι. Και τον πήραν τα Γιάννα. Ναι, όντως. Και όχι μόνο του λύστηκε το συμβόλαιο, του διαλύθηκε η οικογένεια. Δεν ήταν το θέμα. Δηλαδή ξαφνικά η γυναίκα του, ξέρω εγώ, τότε βρισκόταν νομίζω στο Ισραήλ. Νομίζω, ναι. Καταλαβαίνεις πώς μπορεί να ένιωσε αυτή η γυναίκα και τα παιδιά του, διαβάζοντας ότι ο πάτερ φαμίλιας κατηγορήθηκε για βιασμό σε ένα μαγαζί στο Κολωνάκι. Τελικά αποδείχθηκε ότι δεν ίσχυε κάτι τέτοιο. Ναι. Η Λέζα του κόλλησε καλά-καλά στο κούτελο όμως. Βέβαια. Κανονικότατο. Γήπεδο μπάσκετ του Ηρακλείου, στο οποίο θα παίζει αγώνες ομάδα από τα Εμιράτα.
Για πάμε. Δύο αραβάκια. Σε φερληθείτε, λέει Ανσού Αφράτη. Μεγάλη ψυχαναγκαστική αλήθεια. Όλοι εμείς οι ψυχανάγκες, όταν κλειδώνουμε τα μάξι με το μαραφέτη, πάντα γυρνάμε πίσω για να ελέγξουμε ένα από τα τρία. Ή αν έχουμε τραβήξει το χειρόφρενο, όχι. Ή για να τραβήξουμε χ αριθμό φορών το χερούλι της πόρτας, για να δούμε αν κλείδωσε ή και τα δύο. Το χειρόφρενο, όχι, όχι το χειρόφρενο. Όταν βγούμε και κλειδώσουμε, όχι. Τώρα μέσα πριν βγούμε, μπορεί να το τσεκάρουμε. Ναι. Τάκη, σε όλους έχει συμβεί να φύγει το αμάξι στην κατηφόρα, στην ανηφόρα. Έχω πει, μου είχε βγει στην Εθνική Οδό από, από πάρκιν που σταμάτησα να κάνω το νούμερο ένα. Θέλω να πω, ακόμα χειρότερο. Να μπορούσε να έχει προκληθεί μεγάλο κακό. Σε όλους έχει τύχει το να ξεχάσουμε ένα χειρόφρενο. Αλλά αν ούτε χειρόφρενο ούτε ταχύτητα. Ναι. Εντάξει. Και πού σε ριάνεις το αυτοκίνητο? Και βρήκε κάτι άλλο. Και κάναν παρέα. Ναι, ναι. Δεν έγινε κανένα μεγάλο κακό δηλαδή. Μεγάλο κακό. Εντάξει. Εντάξει. Okay. Πόσο με τιμά που μιλώντας με τη θεία μου για το σόι μας, η ξαδέρφη μου μας έκραξε και εγώ απάντησα, τι έχει το σόι μας, χολέρα έχει. Πάρα πολύ καλά έκανες. Πολύ καλά τα είπες. Φίλε, με την πεθερά στο σπίτι τη μάχη την έχασες ήδη από τότε που ήρθε και κατσικώθηκε σπίτι. Σου μιλάει ομοιοπαθής. Ο Ανάγιος Ομικονιάς λέει την εξής μεγάλη αλήθεια. Οι εμπορικές ονοματοδοσίες ομάδων ακούγονται πιο εύβοιχα στις μεσαίες ή μικρομεσαίες δυναμικές ομάδες. Π.χ. Τσιπίτα Πανιώνιος, Red Bull Salzburg. Και είναι πολύ εύστοχη αλήθεια αυτή. Εγώ θα προσθέσω Ήλτεξ Λίκη. Που πάντα με σημαδεύει. Βεβαίως, βεβαιότατα. Λες πάρα πολύ καλά. Φίλος, πάλι αυτό που συζητάγαμε, λέει στα δικαστήρια δεν προκύπτει αθότητα, προκύπτει απόδειξη ενοχής ή μη απόδειξη ενοχής. Περισσότερα αθώνονται από τεχνικάλιτες και λήψεις του συστήματος όπως κακοδικίες. Εντάξει, παιδιά, τα είπαμε. Σύστημα τέλειο δεν υπάρχει. Ναι, παιδιά, αλλά το δικαστικό σύστημα προβλέπει ότι πρέπει να αποδείξεις την ενοχή του αλλού, όχι ο άλλος να αποδείξει την αθότητά του. Ναι. Έτσι λειτουργεί το δικαστικό σύστημα. Όταν καταγγείλεις κάποιον, πρέπει να αποδείξει ότι είναι ένοχος για να καταδικαστεί. Δεν έχει εκείνος την υποχρέωση να αποδείξει την αθώος. Πρέπει λοιπόν τα στοιχεία να αδειάσιστα. Έτσι. Τι χειρόφρον λέει, έχω αφήσει το αμάξι 2 εβδομάδες με ανοιχτό τέντα το τζάμι του συνοδηγού. Ευτυχώς δεν έλειπε τίποτα. Καλά. Και επίσης το έχουμε κάνει όλοι. Ναι. Ίσως όχι για 2 εβδομάδες, βέβαια, αλλά ναι. Για τις κάβες που δεν έχουν ξηροκάρπια, ποια θέση παίρνουμε ως εκπομπή, λέει ο Ντεσαγίσεβιτς. Απαράδεκτη. Κάβα. Υπάρχει κάβα που δεν έχει ξηροκάρπια. Για να το λέει. Μήπως δεν είναι κάβα όμως και είναι κάποιο, ξέρω εγώ, μίνι μάρκετ, κάτι που έχει και ποτά. Γιατί η κάβα δεν υπάρχει κάβα χωρίς ξηροκάρπια. Ναι, κάτι. Να το πούμε διαφορετικά. Ναι. Η κάβα δεν είναι ότι έχει ποτά και ξέρω. Έχει ξηροκάρπια πρώτα και ποτά. Και ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι άλλο. Ναι, αλλιώς πάω στο σούπερ μάρκετ. Και σοκολατάκια. Μα και στο σούπερ μάρκετ θα βρεις ξηροκάρπια σκευασμένα, θέλω να πω. Ναι. Στη χειρότερη. Ναι, όχι, όχι. Δεν έχουμε καλή άποψη. Και άλλο πέναλτι έχουμε πάλι το Βίλιαμ, βλέπω εδώ, να ετοιμάζεται να εκτελέσει. 2-2 είναι το παιχνίδι. Σε ποιο λεπτό είμαστε, παιδιά? 90 φεύγα. 93. Είμαστε. Ωραία. Και άλλο πέναλτι, τρίτο πέναλτι, αν δεν έχω χάσει το μέτρημα στο παιχνίδι της Φούλα με τη Wolves. Δεν ξέρω αν είναι καλή ιδέα να εκτελέσει παίχτης δεύτερο πέναλτι, λέω εγώ. Ναι, αλλά είναι ο Βίλιαν. Ναι, παρόλα αυτά, λέω εγώ, δεν ξέρω αν είναι καλό πράγμα και σε καθυστερήσει να εκτελέσει ο ίδιος παίχτης. Το είδες κάπου? Ναι. Εντάξει. Το στάξε. Okay. Συμμετέχω σε πρωτάθλημα τάβλη, λέει ένας φίλος. Ναι. Παίζω με παππού στις 7 νίκες. Χάνω 1-0. Γέλιο κατά τη διάρκεια, όλα καλά. Ακολουθούν 4 συνεχόμενα διπλά. Το παιχνίδι τελειώνει 1-8. Είμαι στον επόμενο γύρο. Μάλιστα. Και τι έχει η Γαλατασεράι? Μουσλέρα έχει. Λέει κάποιος. Ονομασία για την πρώτη αραβική ομάδα EuroLeague, Dubai Carpets. Καλό. Τώρα που λέω το Dubai Carpets. Ναι. Πρέπει να το πω, το έχω και ηχητικό, αλλά δεν θα το βάλω να παίξει εδώ πέρα. Υπάρχει μια καταπληκτική διαφήμιση που παίζει το πρωί. Από αυτές που. Πώς είναι τα χαλιά, πώς είναι τα. Με διάφορα, ξέρω εγώ, ανατομικά, ναι, παπούτσια. Ναι. Που παίζουν και δόξα παίζουν... και τιμή στο Βασίλη που θυμήθηκε τον Ηρακλή στην Μπελέλτρον. Βεβαίως. Ναι. Λοιπόν, το καλό με αυτές τις διαφημίσεις είναι ότι παίζουν 2 φορές καπακοτά. Δηλαδή, κοντά, γιατί. Δεν ξέρω γιατί. Γιατί παίζει, ρε παιδί μου, γιατί ξαναπαίζει μετά κατευθείαν. Είχαμε μια περισσευούμενη, θέλουμε να καλύψουμε κέντρο. Όχι, παίζουμε 2 μαζί, όχι σε ώρα prime, σε ώρα okay. πρωινή, 11-12 το μεσημέρι, όχι σε ώρα τεχαμένη. Τι μπορεί να την καλοακούνε, να την καλοακούμε, ναι.
Σάντουιτς το λέμε. Ωραία. Okay. Σε ένα λοιπόν που έχει κάτι ανατομικά παπούτσια, παντόφλες, δεν ξέρω τι είναι. Ναι. Την έχω γράψει γιατί επειδή παίζει δύο φορές προλάβα να πάω δίπλα να. Αχα. Έχει το επιθετικό marketing, ναι. Αφού λέει εκθιάζει τις παντόφλες τη ίδια, να πει κοιτάξτε τον πάτο του. Και λες ότι πολύ καλά. Τώρα δεν ξέρω πως πρέπει να ακουστεί. Μάλιστα. Δεν ξέρω πως πρέπει να ακουστεί. Μάλιστα. Λέω δεν έσκουσε καραγκούνι. Οι νεοχίπστερ νουβέλ βαγκ καβές δυστυχώς δεν έχουν ξηροκάρπια. Αχ, κλείσαν οι μούσες και πήγαν όλα στο διάτανο. Συγγνώμη. Και άλλος φίλος. Στο τελείωμα για πολυτέλεια και ζεστασιά. Δεν τελειώσαμε. Διδάξτε τον πάτο του. Έβγε, αυτό λέγεται επιθετικό μάρκετινγκ. Κοιτάξτε τον πάτο του. Φίλος μου οδηγούσε επί δύο εβδομάδες με το δεύτερο κλειδί καρφωμένο στο πόρτ μπαγκάζ, ναι. Και δεν το είχε πάρει χαμπάρι μέχρι να το μερώσει ο γείτονος πάρκαρα από πίσω. Μάλιστα. Άκου τώρα. Άλλος λέει, έχω ξεκλειδώσει κατά λάθος μέσα στη μαύρη νύχτα ολόιδιο αμάξι που ήταν παρκαρισμένο μπροστά από το δικό μου. Το άφησα ξεκλείδωτο, πήρα το δικό μου και έφυγα. Πώς το ξεκλείδωσες το αμάξι? Αν είναι παλιό αυτοκίνητο, μπορεί το κλειδί να ταιριάζει, να είναι σχεδόν το ίδιο. Μπορεί. Ντούρα Πόλων μας θυμίζει κάποιος και Φυρογέννης ΑΕΚ. Φυρογέννης. Μάλιστα. Έχω αφήσει το κλειδί από μεγάλη μηχανή επάνω στο μοναστηράκι. Πήγα για φαΐ, γύρισα και με έχει πιάσει άγχος ότι το έχασα. Το κλειδί επάνω, γυρισμένο στην νεκρά, όλα καλά. Πρέπει να το έχω πάθει και εγώ αυτό με το κλειδί και να το ψάχνα και να ήταν πάνω στη μηχανή. Ναι, ναι, ναι. Ζόρι. Ναι. Τώρα αυτό. Άλλος φίλος λέει, μάλλον εννοεί τις κάβες που πουλάνε χονδρική ποτάκια αναψυκτικά και πουλάνε και λιανική, οπότε συνήθως δεν έχουν ξηρούς καρπούς. Όχι, μιλάμε για την κάβα, την κάβα. Όχι, ρε παιδιά, την κάβα την ορθόδοξη λέμε τώρα. Εσύ, φίλο μου, που χώρισες και είσαι στη χειρότερη φάση της ζωής σου, σε καταλαβαίνουμε, είναι ζόρικα. Όλοι το έχουμε περάσει, σε αυτόν τον κύριο Γιάννη. Όλοι οι υπόλοιποι το έχουμε περάσει αυτό το πράγμα. Θέλει χρόνο, θέλει υπομονή και θέλει και καλούς φίλους να είναι κοντά σου για να μην σε αφήνουν να παίζεις μπουνιές με την μοναξιά σου και τη στεναχωριά σου. Λέω φίλο Τιμ Ντάκα. Δηλαδή μπάλεσαι εκεί τώρα, συγγνώμη, τις επόμενες μέρες. Κανόνισε να έρθουν, να πας, να κάνεις, να βγεις. Να φύγει το μυαλό του. Ναι. Φίλο Τιμ Ντάκα λέει, κύριε Κώστα, παρακαλώ σκεφτείτε το ενδεχόμενο να λειτουργήσετε ως γκουρού του έρωτα για μία ακόμα φορά με το αζημίωτο για τον Πασαλή από το Ροζάριο. Κρίμα είναι να τρέχει ξενοδοχεία χρονιάρες μέρες. Παράλληλα να τονίσω ότι ο κύριος Ρήλος με τις άδειες και τα ρεπό που κόλλησε ενδιάμεσα με το ζόρι γυρίζει για να προλάβει το Euro 2024. Αν αποφάσιζε να γίνει ρεπό coach θα έβγαζε πολύ χρήμα και θα μάθαινε κάτι χρήσιμο στον κόσμο, όχι σαν κάτι life coaches και love strategist, ιστερόγραφο. Σήμερα κλείνω τα 44. Ευχηθείτε μου για να σκάσει από περηφάνεια η κυρία Φίλωτη μου που πλέον σας ακούμε μαζί. Α, τι ωραία. Χαρά που θα κάνει η κυρία Φίλωτη μου που την έχεις βάλει και ακούει εκείνη. Πολύχρονος, πολύχρονος. Το φίλο μας τον είχαμε γνωρίσει κιόλας, είχε έρθει, ναι, και από εδώ. Ναι. Με αυτή που είχε έρθει, γυναίκα του είναι κάποια. Και τώρα βάζει φουρνέλα στην οικογένεια την καρπούλα του. Και δεν ξανακούει ποτέ. Πλάκα κάνω, κυρία Φίλωτη μου. Είπα να βάλω λίγο μια, ρίξω μια χειροβομβίδα. Πόσο τιμάει τύπο που ανέβασε post ότι του έκλεψαν τα μάξι και το είχε παρκάρει στην πιλωτή μου μετά από ξύδια και δεν το θυμόταν. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ιντερ Σαλόνικα Άρης ή Σάτο Άρης. Παιδιά, Σάτο Άρης για λόγους συναισθηματικούς. Ναι. Ο πατέρας μου είχε χάσει κλειδί στο χιόνι και τον πήραν τηλέφωνο από το ξενοδοχείο τον Μάρτιο όταν έλειωσαν τα χιόνια, λέει ο κεραυνός Μακουίφ. Κλασικά. Τρομερό, έτσι. Αν νιώσει ποτέ χαζός, σκέψου το Σέρχιο Ράμος που έπεισε διαιτητή να πάει να κοιτάξει φάση την οποία του είχε δώσει κίτρινη και τελικά πήρε απευθείας κόκκινη. Δεν νομίζω ότι μπορεί να πείσει πάντως παίχτης διαιτητή να πάει να δει φάση που πήρε κίτρινη. Μόνο να τον καλέσουν από το βάρο. Ή αν είναι ο Σέρχιο Ράμος. Δεν νομίζω ότι μπορεί. Το Φουλάμ Γκουλς είναι 3-2 το μεταξύ. Είναι στο 100. Ναι. Έχει δώσει 7 λεπτά καθυστέρηση. Είμαστε στο 10ο και ακόμα δεν έχει τελειώσει. 3-2, έτσι. Δεν νομίζω πάντως ότι τον έπεισε ο Σέρχιο Ράμος. Δεν μπορεί ο παίκτης να πείσει το διαιτητή να πάει να δει φάση. Ναι. Το VAR τον ειδοποίησαν από το VAR προφανώς ότι μπορεί να αναβαθμιστεί αυτό σε κόκκινη. Κάτι τέτοιο. Βρε τον. Ποιο είναι αυτό, ο Μάρκο Σιλβά.
Νομίζω, ναι. Το Μάρκο Σίλβα. Μάλιστα, λοιπόν, τελικό Μπολόνια Τωρίνο 2-0. Τελικό Ζιρόνα Αθλέτικ 1-1. Ποιο άλλο είχαμε. Τελικό Sporting Eldense 2-0. Τελικό Ανζέκα Εν 3-0. Νομίζω τα έχουμε όλα. Περιμένουμε το Fulham Wolves. Ναι, ευχαριστούμε τον Δαλματίας Αλμέιδα. Έχει δίκιο. 30 Νοεμβρίου. Σε λίγες μέρες λήγει το συμβόλαιο του Ζιοβάνιου. Α. Τι λες τώρα. Μάλιστα. Τι 30 Νοεμβρίου, ρε παιδιά. Δεν είναι όπως είναι στην Ευρώπη τα συμβόλαια εκεί. Πού είναι ο Ζιοβάνιου, στη Βραζιλία, δεν είναι. Ναι, αλλά Νοεμβρίου σημαίνει ότι τον έχουν πάρει με ένα συμβόλαιο, ξέρω εγώ, μηνιαίο. Δεν ξέρω μην τον έχουν πάρει, αλλά τα συμβόλαιά του τελειώνουν όταν τελειώνουν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις και πριν ξεκινήσει το επόμενο από τα πρωταθλήματα και τα τέτοια που έχουν εκεί πέρα. Λοιπόν, το συμβόλαιό του έχει ξεκινήσει τον Μάιο στην Esporte Club Juventud, πώς λέγεται. Mm-hmm. Ξεκίνησε 4 Μαΐου και όντως τελειώνει στις 30 Νοεμβρίου. Άκου τώρα ένα περίεργο πράγμα. Λοιπόν, ο Γιουτάτσμαϊ Καμαρά μας θυμίζει ότι υπήρξε για λίγο και Άρης Μόντα Μπάνιο. Βέβαια. Μπράβο ΠΑΟΚ, Νίκας Περιστέρη βεβαίως και Σούλη Σπόρτινγκ. Όλα αυτά βεβαίως θα θυμόμαστε. Ναι. Τι λέει, παραλία Κουνουπελάκι, το αμάξι σε πάρκινγκ μόνο του 3 ώρες. Γυρνάμε το παράθυρο του συνοδηγού πουθενά, αλλά δεν έχουμε το υπόλοιπο. Αχ, ωραία τα. 1993 Ρίο, από το πάρκινγκ του Πανεπιστημίου, κοντά στο Σούρπο, ξεκλειδώνω ολόιδιο ξένο αυτοκίνητο Citroën BX 1,6 και ξεκινάω κανονικά για Αθήνα. Τι μου ξεκινά κανονικά για Αθήνα. Πήρε μπροστά, κανονικά. Νομίζω είναι το δικό του. Και δεν το κατάλαβε. Για πόση ώρα μπορεί να μην το καταλάβει τώρα ότι είναι το δικό σου. Αν είσαι αφηρημένο, άμα μιλά, άμα βιάζεσαι, άμα είναι βράδυ. Ναι, για πόση ώρα. Κάτι σου φαίνεται περίεργο, αλλά λες, εντάξει, το αμάξι μου είναι αφού μπήκα, άνοιξα, ξεκλείδωσα, έβαλα μπροστά. Κάτι ακούγεται περίεργο. Πόση ώρα, κάτι δεν θα δει περίεργο. Τέλος πάντων. Λοιπόν, vamos. Λοιπόν, ευχαριστούμε θερμά Κωνσταντίνα Πανούτσου και Τάκη Πουλή. Ευχαριστούμε ένα τον άλλο και άλλο τον έναν. Όλοι μαζί όλους εσάς. Fight Club αύριο στις 10. Με Τσουλού. Βεβαίως. Καλό βράδυ σας. Καληνύχτα.